Έλα! Έλα, έλα, έλα! Για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, κατ' όσα καλό καταπληκτικό φέτος που έρχομαι, βίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ' του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακότα από τη μελαγχολία και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία θετικιά ζουμουσάδα! Ελάτε, πουλάκια μου! Ελάτε! Ελάτε να ξυπνήσουμε παρέα. Να ξυπνήσουμε την πόλη, να ξυπνήσουμε τη Μακεδονία, να ξυπνήσουμε την Ελλάδα, να ξυπνήσουμε γενικά όπου υπάρχει ζουμουσάκι, όπου υπάρχει ακροατής. Να τον ξυπνήσουμε και μέσα από τον μπλιμπλίκι, μέσα από το διαδίκτυο. Άλλους να τους κοιμήσουμε, φίλε, είναι διαφορά ώρας. Θα μου πεις με τέτοια τσιριχτή φωνή και πρωί-πρωί με τις φωνές πως να τον κοιμήσεις. Τι να βγω να πω. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή λόγου και τέχνης. Το ζουμού σου έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Ελάτε, 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 κοπιάστε, κοπιάστε, κοπιάστε. Σήμερα, καταρχήν είπαμε καλό μήνα. Δεκέμβρη, πότε πήγε Δεκέμβρης. Σήμερα έχει τρεις, άρα Σάββατο είχε πρώτη, άρα την Παρασκευή δεν είχε. Άρα ήταν τελευταία μέρα του χρόνου, του Νοεμβρίου του χρόνου, λέω. Τώρα μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του χρόνου, σωστά. Μόνο εδώ τα ακούτε αυτά. Ας κάνω και κολλού χαβαλέ. Με τις αποκλειστικότητες γιατί έχει παραξηλωθεί το πράγμα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μπήκαμε στον κατεξοχήν μήνα των εορτών να αλλάξει λίγο η ψυχολογία με τους Αγιοβασίληδες. Γι' αυτό έφερα και Αγιοβασίλη έξω, τον είδες. Τον Αγιοβασίλη που έφερα έξω στη γραμματεία. Εγώ τον έφερα. Ποιος τον έφερε. Φίλε, βλέπουν 7 παρατέταρτο την κυκλοφορία ένας τύπος στον Δωδεκανήσου με λάπτοπ τσάντα, μπουφάν πάω και έναν Αγιοβασίλη στα χέρια. Με κοιτούσαν περίεργα. Σου λέει ψυχάκια, στάνταρ 100%. Ένας ήθελε να με ρωτήσει, το είδα στο βλέμμα του. Φίλε, τους ξέφυγες ή σου δώσαν υπηρεσιακό. Δηλαδή, τι από τα δύο συμβαίνει. Οι Αγιοβασίληδες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει επιτέλους να αλλάζουν χρώμα, αυτό το κόκκινο, το αποκρουστικό, το κόκκινο, το άσπρο, το ερυθρόλευκο, με το γνωστό τηλεφώνημα βέβαια στον Αγιο Βασίλη. Αν και υπάρχει ακόμα καλύτερο ανέκδοτο, θεωρώ, πέρα από αυτό με τον Αγιο Βασίλη, Αγιο Βασίλη, πού να βάλω το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που ρώτησε το αγγελάκι, που η απάντηση ήταν, καταλαβαίνετε γιατί βάζουμε εκεί που βάζουμε το αγγελάκι, το καρφώνουμε στην κορυφή του δέντρου. Υπάρχει το ξέρετε, έτσι. Νομίζω το. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Ο Άγιος Βασίλης ετοιμάζεται να φύγει. Πριν φύγει, έρχεται η Βασίλενα και του λέει: Άγιο Βασίλη, τέλος. Η σχέση μας δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Η Βασίλενα, πολύ μικρότερη ηλικία, playmate κτλ. Πανέμορφη, ξανθιά, μεγαλανό μάτι, γατήσιο, κορμί, τρελό. Του λέει: Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Γιατί, πουλάκι μου, τι έγινε, εγώ που στα είχα όλα. Βασίλισσα σε είχα και αυτά. Χρειάζομαι λίγο χώρο να αναπνεύσω. Θέλω να δω λίγο την καριέρα μου. Δεν μπορώ, πνίγομαι σε αυτή τη σχέση. Σου αξίζει κάτι καλύτερο και διάφορες άλλες μαλαμπίπι που λένε οι γυναίκες όταν είναι να φύγουν. Σωστά κι όσοι με παρακολουθείς. Σωστά, τα λέω. Τρελαίνω το Γεωσβαστήρι. Τώρα που είμαι έτοιμος να φύγω να μοιράσω τα δώρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Τις πρώτες τώρα, μιλάμε για τις πρώτες εποχές. Πριν πολλά χρόνια γίνει το συμβάν. Πάει να φύγει, κοιτάει κάτω την πόρτα, λογαριασμός. Έμφυα. Όχι, ρε φίλε. Κοιτάει δίπλα ένα αλφάγγελο πρόστιμο. Τέλη κυκλοφορίας για το έλκυθρο. Κάνει έτσι, του κόβουν το ρεύμα. Πόρε, όλα μαζί τώρα. Κάνει έτσι να δει τηλεόραση, του κουκόπι στο ίντερνετ, δεν μπορεί να δει κανάλια. Κάνει να φύγει έτσι από το τζάκι, πέφτει ένα κομμάτι από την καπροδόχο μέσα. Καταστροφή ολική, δηλαδή ένα συγκλονιστικό πράγμα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, Άγιε Βασίλη, εκείνα τα στοιχήματα που είχε παίξει. Είναι όλα, χάσαμε τα πάντα και εκείνες οι συμμετοχές που τις χάσαμε όσο, όχι ρε, όλοι κάθε μια μαζί, όλοι, χτυπάει το τηλέφωνο, ναι, έλα, εκείνη την εξέταση που σου κάνει για προστάτη, θετική, έχεις προστάτη, όχι ρε, όλα μας, α ναι, και η πατήτητα β, όλα μας τρελαμένος, δεν ξέρει τι να, δηλαδή είναι απελπισμένος πραγματικά, χτυπάνε την πόρτα, η τάρανδη. Λέει Άγιε Βασίλη, έλα ρε τάρανδε, λέγε, μίλα γιατί έχω τραλαθεί να πούμε από την τζαντίλα. Άγιε Βασίλη, ως επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ταράνδων Πάσης της Επικράτειας και σαν πρόεδρος συνδικαλιστικού οργάνου θέλω να σου πω ότι τέλος πιάσε αυτή την κακομεταχείριση. Δεν γίνεται να δουλεύουμε μαύρα κάθε γιορτές. Δεν γίνεται να δουλεύουμε μία μέρα το χρόνο και τις άλλες να μην μας έχει ταμείο ανεργίας. Γι' αυτό λοιπόν
Κατεβαίνουμε σε απεργία, λένε οι τάραντοι. Τρελαμένος ο Ιωσάτσις, ο Ιερτο, όλα μαζί έχουν έρθει. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό. Χτυπάει για το τηλέφωνο. Ναι, ναι, έλα. Όχι ρε, δεν πες και ο Κατσερίδης, όχι ρε, τότε, αυτή ήταν η σταγόνα, ας πούμε, που ξεχύλει το ποτήρι, εκεί μέσα στην τρέλα του, μέσα στην αναμπουμπούλα, χωρισμοί, πτώκευση, αυτά, πρόστιμα, απεργίες, όλα, τίντον, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει και είναι το αγγελάκι, το γλυκύτατο αγγελάκι, το χαμογελαστό αγγελάκι, το κατά τα άλλα τόσο, μα τόσο όμορφο και τόσο χαριτωμένο. Άγιε Βασίλη! Λέγε κι εσύ! Λέγε τι θέλεις, με έχετε τρελάνει σήμερα! Άγιε Βασίλη! Έφερε το χριστουγεννιάτικο δέντρο! Πού να το βάλω? Και από τότε ξέρετε γιατί το αγγελάκι το καρφώνουμε στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Νομίζω είναι διδακτική ιστορία. Αν και έχω κι άλλο καλύτερο, μια και δεν είχε πάω χθες, σας πω και ένα δεύτερο ανέκδοτο που γουστάρω. Μια οικογένεια, κουκιώσει. Μια οικογένεια κάθεται στο τραπέζι για βραδινό φαγητό. Ο γιος ρωτάει λοιπόν τον πατέρα. Μπαμπάς γιος, καταλαβαίνεις, κόμμα. Μαμά, κόρη, επίσης κόμμα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, πολύ προχώ η μαμά και η κόρη. Ο μπαμπάς και ο γιος όχι τόσο. Όπως μας παρουσιάζει και στην Πέπα το γουρουνάκι, δεν ξέρω αν έχεις δει. Ο μπαμπάς, μπούφος τελείως ο μπαμπάς. Τέλος πάντων, ο γιος ρωτά τον πατέρα. Μπαμπά, πόσα είδη γυναικείων. Πόσα γυναικεία στήθη υπάρχουν, για να πούμε τη λέξη βυζιά πρωί-πρωί. Πόσα γυναικεία στήθη υπάρχουν, πόσα είδη. Ο πατέρας. Έκπληκτος, αλλά χαρούμενος που ο γιος έχει τέτοιες ανησυχίες. Απαντά. Γιέ μου. Γιέ μου είναι ο πόνος μου αβάσταχτος καλέ μου. Όχι αυτό να πάλω. Γιέ μου υπάρχουν τρία είδη στιθιών. Στιθιών είναι η γενική ρε κιόση, πληθυντικού. Το στήθος, τα στήθη των στιθών. Των στιθιών, των βυζιών. Είδες που βολεύει ρε φίλε. Είδες που βολεύει το άλλο. Τέλος πάντων, πόσα. Υπάρχουν τρία είδη λέει. Τα γυναικεία στήθη ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας. Στα 20 χρόνια. Τα στήθη των γυναικών είναι όπως τα πεπόνια. Στρογγυλά, στιτά και πολύ σκληρά. Δεν τα λυγίζει τίποτα. Μετέπειτα, στα 30 και στα 40 είναι όπως τα χλάδια. Εξακολουθούν να είναι όμορφα. Διατηρούν το σχήμα τους, αλλά είναι και λίγο πεσμένα. Και τέλος, μετά τα 50, είναι σαν τα κρεμμύδια τα γυναικεία στήθη. Σαν τα κρεμμύδια, μπαμπά. Ναι, ρίχνει μια λοξή ματιά στη γυναίκα που ήταν εκεί κοντά. Να, σαν τα κρεμμύδια γιατί παπά. Τα βλέπεις και βάζεις τα κλάματα. Γελάει ο πατέρας. Η μάνα εξαγριώθηκε φυσικά. Εξαγριώθηκε. Κλείνει το μάτι στην κόρη. Και η κόρη αμέσως μπαίνει στο παρασύνθημα. Μάνα, πόσα είδη από ανδρικά πουλιά υπάρχουν. Λέει η κόρη. Η μητέρα έκπληκτη. Ντεμεκ, χαμογελά, κοιτάζει την κόρη της με ένα πολύ πράο και ήρεμο ύφος, πολύ σίγουρη για την απάντηση και λέει «Κόρη μου, υπάρχουν τρία είδη ανδρικών πουλιών ανάλογα με την ηλικία του άντρα. Στα 20, το πουλί είναι σαν τη βελανιδιά. Γερό, σκληρό, άκαμπτο. Εκεί, στα 35, στα 40, είναι σαν τη λιγαριά. Εύκαμπτο, αλλά αξιόπιστο παρόλα αυτά. Και μετά τα 50-55 γυρίζει δείχνει τον πατέρα τον έρμο που τόλμησε πριν να ειρωνευτεί. Μετά τα 50 είναι σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μα μαμά, σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δηλαδή νεκρό από τη ρίζα και οι μπάλες απλά διακοσμητικές. Πιάστε την παρέα μας. Έτσι, μια και μπήκαμε σε μήνα Χριστουγέννων. Ποιος άρεσε από τα δύο? Αυτό 1-0. Αυτό 1-0. Αυτό 2-0. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε στην ψυχολογία, πώς λέει άλλη. Δίνω αυτή τη τηλεόραση. Δίνω αυτή τη τηλεόραση εκεί με το Μουτζινά. Να βάλω και θερμές σήμερα, κάτσε λίγο αύριο τι έχω. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι, λέω εγώ. Γιατί όχι. Μια γαλοπούλα λοιπόν και μια θερμές. Υπέροχο ξενοδοχείο, μου στέλνετε μηνύματα εσείς που πηγαίνετε και περνάτε καταπληκτικά, πετρόκτιστο, ατμοσφαιρικό, ζεστότατο μέσα με το τζάκι του, με τις τζακούζι, με τις ιστορίες, υπέροχα στο Λουτράκι, Αριδέας, εκεί περνάτε, μαγεμένα, σουκού χωρίς ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ είναι άνοστο, άχρωμο, άγευστο, είναι τελείως ξενέρωτο, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο.
Είδαμε διάφορα μάτσο από το Κυριακό. Είδαμε και ακούσαμε διάφορα του Σαββατοκύριακο. Εμείς σήμερα ένα πράγμα έχουμε να πούμε, αυτό που λέμε κάθε φορά πριν από τα μάτς, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν θα το πω γούρι, θα το πω επαγρύπνηση, και είναι αυτό. Ρε μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό, 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 αυτό. Άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ελλάδα. Το έχουμε πει, το έχουμε δει, το έχουμε συζητήσει. Το έχουμε ξαναμάνα συζητήσει. Διακόπτης αυτό που έγινε με την Τσέλσι. Και σήμερα όσοι κληθούν από το Ρασβάν να παίξουν, δίνουν όλο τους τον εαυτό. Βέβαια, Χριστοκιώση και λοιποί φίλοι, αγαπημένα ζουμουσάκια και όχι μόνο, μόνο εδώ και μόνο με τον ΠΑΟΚ συμβαίνει αυτό, να πρέπει να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα χωρίς να το επιτρέπεται να γκελάρει πουθενά, χωρίς να επιτρέπεται να κάνει μία μέτρια εμφάνιση, χωρίς να το επιτρέπεται να κάνει ένα στραβοπάτημα. Διότι, βλέπετε, μας περιμένουν κανονικά στη γωνία, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, είδατε ότι διατήρησαν στην κακή του εποχή τον Ολυμπιακό σε μια απόσταση τέτοια που δεν τη λες απαγορευτική, τους 6 βαθμούς. Δεν του κόψαν τους βαθμούς για τα έσχη που έγιναν στην Πάτρα, άρα δεν έγιναν μείον 9 οι βαθμοί. Σμπρώχτηκε σε άπειρα μάτς και με τον Πανιόνιο και με τον Αστερά Τρίπολης σε διάφορα παιχνίδια. Και έτσι δεν έχασε βαθμούς, αλλά πήρε βαθμούς. Γιατί η διαφορά θα έπρεπε κανονικά να είναι στο μείον 15 αυτή τη στιγμή, στο μείον 12, στο μείον 13. Θα έπρεπε να είναι εκεί. Τον διατήρησαν, τον συντήρησαν με μηχανικά μέσα, με μηχανήματα, με υποστήριξη διαιτητική, με σμπροξήματα, τα γνωστά, τα ξέρετε. Και έτσι σήμερα είναι σε μια απόσταση ο Ολυμπιακός, περιμένει ο Γαύρος πότε θα κάνει ο ΠΑΟΚ το στραβοπάτημα. Μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό, να μην μας επιτρέπεται πουθενά η γκέλα. Και λέμε 19, 19 στα 19 για να είμαστε σίγουροι. Η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, η Λαμία θα παίξει σκληρά, η Λαμία έχει συμπάθειες και τη συμπαθούν διάφοροι αντίπαλοι μας, ειδικά ένας που είναι στο Λεοπαρδαλέ, που είναι στο Τιγρέ, που είναι σε τέτοιο σύστημα. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει σήμερα, απόλυτα συγκεντρωμένοι, να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο ούτε στο διαιτητή που θα έρθει το κοράκι που είναι Έλληνας να σφυρίξει, να μας βλάψει, αλλά ούτε και να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο και να πάμε να κάνουμε μια μέτρια εμφάνιση και να παίξουμε τη φωτιά και να έχουμε εμφάνιση τύπου Ατρομήτου ή εμφάνιση τύπου Τσέλσι ή εμφάνιση τύπου Βίντι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Επίσης, επειδή είναι μικρός ο αντίπαλος και είναι η Λαμία, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι μπαίνουμε με τις φανέλες μόνο και κερδίζουμε. Άρα μπαίνουμε μέσα, καθαρίζουμε το ματσάκι. Μπορεί να είναι στο πρώτο 20 λεπτό, στο πρώτο μισάρο, να είναι 0-2-0-3. Και να ξεκουραστούν κιόλας αυτοί που έχουν κουραστεί. Αυτό λέμε εμείς. Μπαίνεις μέσα, κάνεις το καθήκον σου και έτσι προχωράς. Τώρα, είδαμε χθες τον Κονέ στην δεύτερη εκπομπή να συγκρίνουν το γεμάτο κουτί μπύρας που έφαγε ο Ίβιτς με τη σερπαντίνα που έφαγε ο ηθοποιός, ο μεγάλος ηθοποιός, ο προπονητής του Γαύρου, και είδαμε με περίσσιο θράσος τον κύριο Κονέ να λέει εγώ δεν έκλαψα κανένα πρωτάθλημα, κοιμήθηκα με 5 βαθμούς, ξύπνησα με 2. Λοιπόν, έκανε λάθος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε και έχασε το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ακούσαμε στο κανάλι, δηλαδή μιλάμε για τέτοια μεγαλοψυχία. Είμαστε τόσο δημοκράτες, τόσο large. Στο κανάλι του Σαββίδη, ακούσαμε ένα ποδοσφαιριστή που είναι χωρίς ομάδα τώρα, γιατί τον πέταξε και αυτόν ο Μελισανίδης, να μας κουνάει το χέρι και να μας λέει ότι εγώ δεν έκλαψα κανένα πρωτάθλημα. Το ίδιο πράγμα που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ίβιτς, έκανε τον πεθαμένο Ίβιτς. Εγώ είμαι της άποψης να τιμωρείται η ομάδα. Και κολοτούμε μετά, πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες, αυτός ήταν που έλεγε οι συμπαίκτες του, δεν ήθελαν να βγουν από τα αποδυτήρια για να αγωνιστούν κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος το έλεγε τότε. Τι να βγούμε τώρα, μετά από τόση ώρα. Στη συνέντευξη ο
Αντρέ με τον Ντέμι, του είπε, φυσικά, μας έκλεψαν το πρωτάθλημα. Το ακούσαμε επιτέλους σε συνέντευξη. Μας έκλεψαν το πρωτάθλημα. Ο Ντέμις θυγμένος, γιατί λέει, εγώ είμαι άεκλε, τι σου έκλεψε, πώς δεν μου έκλεψες, λέει. Δεν βγήκες να παίξεις, εγώ είχα αυτούς τους βαθμούς και μέσα στον αγωνιστικό χώρο πήρα τους περισσότερους πόντους. Πήρα τους περισσότερους πόντους. Ακούσαμε πάλι να αποθεώνεται ο Ολυμπιακός. Βέβαια, όπως είπα, επιτέλους βλέπουμε να αφιερώνεται χρόνος και χώρος. Ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπέλκα να μιλάει. Ακούσαμε τώρα τον Βιερίνη αποκλειστική συνέντευξη να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Να μιλάει για το πρωτάθλημα, για το κλεμμένο πρωτάθλημα. Και ας μην αρέσει στον Ντέμι, στον Κατσουράνη και στους υπόλοιπους. Πολύ ΑΕΚ, είπαμε. Θα πω την άποψή μου πάλι, θα την πω με έτσι όπως πάντα την έλεγα. Με απόλυτη ειλικρίνεια σε εσάς. Θέλω εκεί έναν άνθρωπο μόνιμα να αντιπροσωπεύει, να εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο σαν φυσική παρουσία, αλλά σαν σκέψη, σαν λόγο. Τώρα θα είναι ένας δημοσιογράφος, έμπειρος ρεπόρτερ ή ένας παραγωγός με ετοιμότητα, ετοιμόλογος, θρασής, θα είναι ένας τέτοιος. Θα είναι ένας παλέμαχος που έχει άποψη και δεν φοβάται να την πει. Γιατί εκεί θέλει έναν να αντιπαραθέσει θράσος απέναντι σε όλο αυτό που με πολύ γλυκό τρόπο μας λένε. Ολυμπιακός, λέει, κορυφαία ομάδα φέτος. Ολυμπιακός, κορυφαία ομάδα. Μας σερβίρουν κάτι σιγά σιγά, μας ετοιμάζουν κάτι, να μας το πούν και εμάς. Περιμένουμε λοιπόν μόνιμη, ούτε είπαμε, δεν θέλουμε να είναι ΠΑΟΚ TV και δεν μπορεί να είναι Βόρεια Κορέα κανάλι, να τα λέει όλα, να παίζει 5 ώρες ΠΑΟΚ. Όχι, αλλά είπαμε να μην πάμε στο άλλο άκρο. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν έπαιζε ο Γαύρος για να βλέπουμε 45 λεπτά το τελευταίο μάτς. Ήταν το μάτς του συμπολίτη με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια, περιμένουμε να δούμε μόνιμους ανθρώπους. Καλός χρυσός είναι ο Ατρίδης, αλλά θέλει έναν πιο παλαιό, πιο έμπειρο. Το ξαναλέω, μια χαρά είναι ο Ατρίδης και ωραία τα λέει και σωστά ελληνικά μιλάει και καλή παρουσία έχει. Θέλει έναν μπαρουτοκαπνισμένο να μπορέσει να καθίσει απέναντί τους και να τους βάλει στον τοίχο άμα χρειάστη. Και να τους διακόψει και να μιλήσει και με περισσότερο θράσος, αν θέλετε, απέναντί τους. Αυτό είναι η δική μου άποψη, σας το λέω γιατί πάλι άρχισαν να έρχονται μηνύματα για την εκπομπή στο Open. Μου είπε κάποιος, παλιός τηλεορασάκιας, παλιός σκηνοθέτης, το σέβομαι απόλυτα, φιλέ, αυτός είναι ο τρόπος για να τους πονέσεις. Το να κάνεις, λέει, μία ΠΑΟΚ εκπομπή μόνο, δεν θα τους νοιάξει. Θα συνεχίσουν να βλέπουν Αθλητική Κυριακή. Θα τους πονέσει να δουν τα νούμερα της Αθλητικής Κυριακής να πέφτουν κατακόρυφα και ο κόσμος να γυρίσει και να βλέπει μια εκπομπή που αν μη τι άλλο, όχι αντικειμενική. Δηλαδή μέχρι τώρα, εμείς που είμαστε ΠΑΟΚ, νιώθουμε ότι, παιδιά, τι γίνεται. Με ύμνους για τον Ολυμπιακό, με αφιερώματα, με ανθρώπους να μιλούν για την ΑΕΚ συνέχεια, έτσι, προσωπικότητες, έτσι, αλλιώς αυτά. Βλέπετε, πόσο large, πόσο αντικειμενικότητα. Λέμε τώρα, τάπα τι θέλω, εγώ τι θα ήθελα, ούτε κουμάντο κάνω εκεί, ούτε θα κάνω ποτέ, ούτε θα πάω, ούτε θα... Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια πράγματα, έτσι τα λέμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Είπαμε, έναν έμπειρο, όταν λέω έμπειρο δημοσιογράφο, δεν εννοώ εμένα φυσικά. Έτσι, υπάρχουν άλλοι που είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Ή παλέμαχος, ούτε παλέμαχος υπήρξα. Αλλά έχει φωνές, φίλε. Έχει, είπα την άλλη φορά, εγώ είπα δύο. Τον Τουρσουνίδη, ας πούμε. Τον Λεοντιάδη. Ο Λεοντιάδη, καλά, ο Λεοντιάδη θα τα κάνει όλα γιάχμα, μα πάει. Αλλά θέλω να πω, ανθρώπους που δεν θα πάνε να λουφάξουν σε μια γωνία. Γιατί έχουμε και παλέμαχος που είναι οι άνθρωποι λίγο μίλητοι, που είναι πιο low profile. Εκεί θέλει κάποιον να πει, τι λέτε, γιατί μιλάτε εσείς, βρε παιδιά. Γιατί λέτε ότι φέτος θα έχει άλλον πρωταθλητή. Πώς το είπες αυτό? Αυτό, Δούβο μου. Και πέρσι το πήρα και φέτος θα το πάρω. Αυτά. Τα πάμε σε διάλειμμα. Γυμνάσιο Λύκειο που κέρδισε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εκεί κλωτσίσαμε το τόπι. Εκεί πήραμε αρχές από δασκάλους πολύ σημαντικούς που μας οδήγησαν στη συνέχεια στη ζωή μας, όλα όσα κάναμε. Και θα χαρώ πάρα πολύ. Αν κοιτάξουμε, μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα πεντάλεπτο, μια συνεντευξούλα, θα το καταφέρουμε προς το τέλος, θα δούμε ανάλογα. Κέρδισε η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης το Κολέγιο Αθηνών. Και εκεί σας έχουμε. Και στα σχολεία να πούμε. Και όταν λέμε Κολέγιο Αθηνών, κολοσσός κάτω, έτσι. Δηλαδή, φίλε, πολλά λεφτά, πολύ χρήμα. Εδώ η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει και ανθρώπους και μικρομεσαίους και λαϊκά στρώματα κτλ. Όπως εμείς δεν ήμασταν ποτέ πλουσιόπεδα.
Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, μην ξεχνιέστε! Άντε ρε Κωστάκη! Ρε τον κονέ, ρε τον κονέ! Θύχτηκε κιόλας από τις δηλώσεις του Βιερίνια, λέει κλέφτες και... Έτσι με αυτή τη ρετσινιά θα είστε! Όλοι όσοι είτε ήσασταν σε αυτή την ομάδα είστε ακόμα, θα πορεύεστε με αυτή τη ρετσινιά, είναι μια ουλή! Είναι μια μόνιμη κοιλίδα στην ιστορία σας, το καταλαβαίνετε. Θα είμαστε εδώ να σας το υπενθυμίζουμε συνέχεια. Θύχτηκες που σου είπαν, γιατί μα ο κλέφτης, αυτός που κλέβει το μόχθο του άλλου, μ' αρέσει που λέει, παιδιά το βαρ, ναι ρε παιδιά το βαρ. Δηλαδή πέρσι με το βαρ θα το έπαιρνες ρε περίεργε. Ε, για πες, θα στο δίναν το πρωτάθλημα με το βαρ. Και πολλοί μπινελίκοι στην ομάδα, σβήνουμε όπου μπορούμε. Το έχω πει κι άλλη φορά. Όταν ένα σχόλιο κεντρικό από κάτω έχει βρυσίδια, φεύγει το σχόλιο. Δεν μπορούμε να καθίσουμε ένα-ένα να σβήνουμε τα σχόλια, τα οποία μπορεί να είναι μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Δεν γίνεται να είμαστε απίκο 24/24. Και εγώ και οι τέσσερις διαχειριστές, παιδιά, δείξτε κατανόηση. Να υπενθυμίσω πριν πάμε στις γραμμές 2310-287-888 ότι 16 του μηνός Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες από τώρα, είμαστε στο ΑΧΕΠΑ. 16η αιμοδοσία αθλητηρίων. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Ήδη ζεσταίνεται η τσόφα. Να είμαστε εκεί όλοι να δώσουμε αίμα, να σώσουμε ζωές συνανθρώπων μας. Όπως κάνουμε κάθε φορά. Μην μπερδευτείτε και πάτε στην Τούμπα αυτή τη φορά. Γιατί δεν έχουμε το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Θα το έχουμε στις άλλες δύο αιμοδοσίες μέσα στον χρόνο. Έχουμε αιμοδοσία. 16η. Στο ΑΧΕΠΑ 16 Δεκεμβρίου. Θα ξαναπούμε μέχρι τότε. Έχουμε καιρό. Σήμερα κληρώνουμε μία γαλοπούλα υπέροχη. Να γεμίσετε με υπέροχο έδεσμα το τραπέζι σας. Προσφορά από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάο 29. Και ένα τριήμερο θερμές καταπληκτικό στο Λουτράκι Αριδέας. Δύο διανυκτερεύσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις γραμμές 2310. 287-888. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ. Όχι μόνο στη βδομάδα, και στο μήνα Δεκέμβριο, να σου πω πώς θα πάει ο μήνας. Ναι! Καλημέρα. Αυτά είναι, φίλε. Ε, τέλος, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα πάνε όλα καλά, φιλαρέτε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα. Όλα, όλα καλά, όλα καλά. Για πες, φίλε μου. Για όλους μας. Για όλους. Για όλο τον κόσμο, φίλε. Δεν είναι. Εντάξει. Όχι μόνο για μας. Δεν θέλουμε κανένα να πεθαίνει κακό. Είναι μια περίοδος εορταστική, οπότε πραγματικά αξίζει να δώσουμε κι εμείς το καλύτερό μας σε αυτό και να περάσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Λοιπόν, κοίταξε Κωνσταντίνε, όπως λες το νου σας ρε μάλια, εδώ είναι το νου σας ιδιοκτήτες. Ναι. Το νου σας ιδιοκτήτες, γιατί? Γιατί αυτούς που έχετε βάλει να κάνουν τη δουλειά δεν την κάνουν καλά. Ναι. Το πρώτο είναι ότι έχει έναν άσχημο φωτισμό. Δηλαδή και σαν εκπομπή δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Ψιλοσκοτάδι. Το δεύτερο ενώ είναι το σκηνικό, είναι όπως βλέπεις έχουν ξοδευτεί χρήματα. Είναι ακριβό το σκηνικό, έτσι. Θυμίζει ευρωπαϊκά στούντιο. Ο φωτισμός, ναι. Για πες. Ουσιαστικά δεν δείχνει το χώρο, δεν τον αξιοποιεί. Δεν είναι καλωστημένο, πώς θα το πω. Ναι. Το δεύτερο είναι, και πραγματικά μεγάλη αποτυχία, είναι ότι το κύπελο Αγγλίας θα το δείξει ο Sky και όχι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Ναι, τέλος πάντων. Δεν είμαστε σε αυτά τα θέματα, φιλάρετε μου. Αυτοί οι οποίοι δουλεύουν εκεί μέσα, ναι, φιλάρετε μου, επίτρεψε δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δεν σκοπεύουμε να ασχοληθούμε εκτενώς ούτε με το πρόγραμμα του Open. Δεν είναι δική μας δουλειά. Ναι, απλά ούτε είμαστε ούτε σκηνοθέτες είμαστε, ούτε διευθυντές προγράμματος, ούτε παραγωγή του Open. Τίποτα. Αναφερόμαστε μόνο στο κομμάτι που μας αφορά και αφορά στον ΠΑΟΚ. Εμένα μου χτύπησε άσχημα, είναι προσβλητικό να βλέπω τον Κονέ χθες να μιλάει έτσι και για τον Πάο και για τον Σαββίδη και για τον Βιερίνια. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ο Νικολαίδης προσπαθεί να τηρήσει τα προσχήματα και ο άνθρωπος από παντού φωνάζει ΑΕΚ, έτσι. Από παντού φωνάζει ΑΕΚ. Λοιπόν, και δεν τηρεί τα προσχήματα. Γιατί... Αμφιβάλλω αν γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης το τι γίνεται στην εκπομπή, δύο εκπομπές. Μα το αμφιβάλλω αν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Φύγονται τα συμφέροντά του. Γιατί συνεχίζουν τα ψέματα. Και αυτό που είπες πριν,
ο κλέφτης και ο ψεύτης, σε λέει, παρακαλώ, τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι δυνατόν. Αυτή τη δηλαδή, χρονιά έρχεται, να, έρχεται στο κανάλι του ανθρώπου που τώρα έδωσε δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους θα δουλέψουν από αυτό το κανάλι. Έτσι. Να έρχεται να μας λέει στα μούτρα μας ότι έκανα ίδιο πράγμα, λέει. Ο Ίβιτς λέει που έφαγε ένα γεμάτο κουτί μπύρας στο κεφάλι και το άνοιξε το κεφάλι. Έκανε θέατρο, υποτίθεται, λέει. Το ίδιο έκανε και μετά και πέρσι και αυτά και ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε. Και γιατί μας λέτε κλέφτες. Και έκανε λάθος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, κατάμουτρα. Φαντάζεσαι σε κανάλι του Ολυμπιακού, σε κανάλι ιδιοκτησίας Μαρινάκη, να βγει καλεσμένος ΠΑΟΚτσής ποδοσφαιριστής. Και να πει εσείς εδώ πέρα κλέψατε τον κόσμο, ρε. Ή να πει τα καράβια, τα ακυβέρνητα ή δεν ξέρω εγώ τι, ή παράγκα και τέτοια. Φαντάζεσαι. Τι να πει. Καταρχάς τον Ολυμπιακό τον έβαλε στην πρώτη θέση σε πάσες, yeah, σε τελική κτλ. Βέβαια. Καταπληκτικό. Η καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα. Πρόσεξε να δεις. Δεν έβαλε τα γκολ ανάλογα με τις πάσες και τις τελικές που είχε. Γιατί οι τελικές με τα γκολ δείχνουν την πιο ανίκανη ομάδα. Τέλος πάντων. Θέλει πολύ περισσότερες ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Εκείνο δεν το έδειξε. Γιατί εκεί δεν θα ήταν πρώτος Ολυμπιακός, εκεί θα ήταν τελευταίος. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ. Τελευταίο να πω, ας βάλουν και αν είχαμε το VAR μέχρι σήμερα, πόσους βαθμούς θα είχε χάσει. Δεν το συζητάς. Και ποια ομάδα άλλους 10, και πόσους άλλους, θα είχε άλλους 10 πίσω Ολυμπιακός φέτος. Έτσι, ναι, και πέρσι, και πέρσι θα βλέπαν όλοι ότι ήταν καθαρό το γκολ και δεν υπήρχε καμία περίπτωση και θα τελειώναμε το πρωτάθλημα μια χαρά. Κάποιος πρέπει να τα δείχνει. Αυτοί δεν πρόκειται να τα δείξουν. Έτσι. Καλή σου μέρα. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Ξαναλέω, δεν είμαστε ούτε αρχισυντάκτες στο Open, ούτε καναλάρχες. Γίναμε ούτε τίποτα. Δηλαδή, μην απλώνεστε. Δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει το άλλο. Είπαμε, σε ό,τι αφορά θα το λέγαμε και αν το ακούγαμε αυτή την προσβολή, θα τη λέγαμε αν την ακούγαμε και σε ένα άλλο κανάλι. Μην πέφτετε πάνω τώρα, δηλαδή δουλειά δεν είχαμε. Να πέσουμε και να γίνουμε και καναλάρχες. Στο κομμάτι που μας αφορά, στο κομμάτι που μας προσβάλλει το να μιλάει έτσι για τον ΠΑΟΚ ή για τον Ιβάν ή για τον Βιερίνια, ο κύριος Κονέ που είναι χωρίς ομάδα και του κάνανε βάντα οι άλλοι. Εγώ λέει, πιστεύω ότι είναι κορυφαίος, λέγανε οι πρώην συμπαίκτες του εκεί. Και μόλις πάει η ομάδα, λέει, τέτοια ποιότανε, τον φέρανε για να του κάνουν τι. Να του κάνουν αβάντα. Δεν μ' άρεσε, λέει, αυτό που είπε ο Βιερίνια. Δεν σ' άρεσε. Να δεις πώς δεν μ' άρεσε εμάς, δεν μας άρεσε εμάς αυτό που κάνατε πέρσι. Που ήταν κλοπή. Χαίρεσαι, είσαι περήφανος. Μα εκεί ήθελε έναν θρασί μέσα στο πάνω να του πει: έλα δωρε, μεγάλε, ναι, ναι. Εσύ καμαρώνεις για αυτό το πρωτάθλημα. Είσαι περήφανος που το πήρες στα χαρτιά. Εσείς που κλεγόσασταν τόσα χρόνια για το κλεμμένο πρωτάθλημα επί Βάλνερ που στο πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά. Πώς νιώθεις που πήρες ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Αλλά ήταν απλά Κυριακή απόγευμα. Αυτά για τον Κονέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γιατί είσαι να χωριέσαι πάλι. Εσυχίζομαι, εσυχίστηκα πάλι και χθες το βράδυ πάλι εσυχίστηκα. Τι να πω. Γιωργάρα μου. Καταρχήν θα πρέπει να τον ενημερώσει ο αγαπητός κύριος Κυριάκου. Κυριάκος, πώς λέγεται, ο υπεύθυνος από την ΠΑΕ. Αυτά τα οποία γίνονται. Και όσο στο κανέλ του Χοντρού, ούτε το όνομά του αναφέρω, με το που θα ήξερε ότι ήταν φύλαθρος ή ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν τον αφήνει να περάσει από την πόρτα του καναλιού. Απλά βλέπεις πόσο ανεκτικός είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο μεγαλόψυχος. Και στην πρώτη εκπομπή και τώρα. Το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει, φίλε, και στο πρωτάθλημα, να υπάρχει, να υπάρχει απόλυτη αξιοκρατία, πρέπει να υπάρχει ισότητα. Έτσι. Να τον ενημερώσουν και να επεμβεί κατευθείαν. Δεν γίνεται αυτό. Άσχουν τον άλλο να ψάχνει να βρει η ομάδα κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας η ομάδα. Παίζουμε σήμερα ένα παιχνίδι σπουδαίο. Γιατί από εδώ και μπρος η κάθε ομάδα θα μας κυνηγάει. Θα πυρηματοδοτείται από κάποια άλλη ομάδα για να μπορέσουν να μας κόψουν βαθμούς. Τα παιχνίδια από εδώ και προς δεν είναι καθόλου εύκολα, φίλε μου Κώστα. Καθόλου. Φιλαράκια. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να ματώνουν για να παίρνουν τα παιχνίδια. Είδαμε τα τέτοια. Εδώ γύρισε ο προπονητής του συμπολίτη μας και γύρισε και είπε η πιο ευνοούμενη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Παντελίδης. Ναι, ναι, ναι. Ο Παντελίδης, ο οποίος όταν τον έσφαξαν, τον Παντελίδη. Δεν είπε τίποτα. Και χθες βέβαια δεν είπε τίποτα για τα πέναλτι που δεν ήταν.
έτσι, αλλά και στην Τρίπολη που ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό, κοκοκό. Μόνο με τον ΠΑΟΚ ήξερε να βγάλει γλώσσα και να μιλήσει. Έτσι. Όσο για αυτούς που λένε ότι και του. Και του Άρη το εις βάρος πέρα της στο τέλος δεν ήταν, να σημειώσουμε ότι ο Σιώπης βγήκε και ζήτησε συγγνώμη μετά. Και είπε ότι έκανα λάθος, ναι, και τα λοιπά. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Το κάνει το σκεπάσαι, δεν το πάντων, το δύο. Έχουμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε τώρα. Εμάς μέσα στη διαφύγει η δικιά μας η ομάδα. Αυτό. Και καμία άλλη ομάδα. Συγχαρητήρια τα παιδιά του Βόλου. Τα κορίτσια μας τι κάνανε. Τα κορίτσια μας κερδίσανε 1-3. Ξεκάθαρα. Ποιόνα. Αυτόνα, 1-3. Πες το συμπολίτη, συμπολίτη. Ναι, 1-3 του συμπολίτη, ναι, 1-3. 1-3. Κορίτσαρι, κορίτσαρι. Κορίτσαρι. Τα κορίτσια μας, οι Αμαζόνες μας. Λοιπόν, την καλή μου μέρα. Έγινε, Γιωργάρα. 4-16, ευχαριστώ. Yeah. Σε βάζω. 4-16. Yeah, yeah. Για τη Γαλοπούλα και για τις θερμές. Η Γαλοπούλα και μέσα από τα τηλέφωνα. Γιώργος, 4-16. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας. Και τελευταία. Θέλω να πω ότι... Το όνομά σου. Σήμερα... Το όνομά μου Γιώργος. Γιώργος. Έλα ρε Γιώργο. Για πες. Θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε ένα τελικό και πρέπει να τα αφήσουμε αυτά τα τηλεοπτικά και όλα τα άλλα. Σωστό. Χίλια δίκια έχεις. Το είπα στην αρχή. Δεν ξέρω αν ακούσα από την αρχή. Είπαμε ότι το μάτς... Δεν ξέρω αν μπήκε τώρα. Τηλεοπτικά για άλλους είναι, ρε παιδιά. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Τι να κάνει. Σωστό. Το πρωτάθλημα. Τώρα το στόχος είναι ένας και μοναδικός. Σωστό. Τώρα τι είπε ο Κονέ. Αυτό... Τι είπε ο άλλος. Ξέρουμε. Ναι, ναι, παιδιά, ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Ό,τι και να μου πει εμένα ο Κονέ, δεν είμαι χαζός. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε, αδερφέ. Το όνομά σου. Γιώργο. Γιώργο, γι' αυτό είπαμε στην αρχή. Σήμερα το νου μας 100% προσήλωσε να πάρουμε το παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο το ματς. Γιατί αυτοί θα μπουν σκληρά να μας φλωμώσουν την κλωτσιά, να το ξέρετε. Ξέρουμε ποια ομάδα είναι φύλλα προσκύμενη. Έτσι, άρα θα κοιτάξουν τώρα την ομάδα να τη σταματήσουν σε διάφορες επαρχιακές αναμετρήσεις. Έτσι, ρε παιδιά, αυτό είναι ο στόχος. Να μην βγαίνουμε τώρα και να τα βάζουμε με το κανάλι του Προέδρου μας και γιατί έβγαλε τον Κόνε. Ο Κόνε βγήκε και είπε τα δικά του. Εμείς όμως. Ο κόσμος τα βάλαμε όλοι... όχι με το κανάλι του Προέδρου, τα βάλαμε με τον Κονέ που βγήκε στο κανάλι του Προέδρου. Ναι, ρε παιδιά, αλλά πρέπει και να βγει και να τα πει ο Κονέ. Κανένας δηλαδή πιστεύει αυτά που λέει ο Κονέ. Όχι, αλλά. Ξέρουμε ποια είναι. Τα λέει όμως. Δηλαδή ο Βιερίνια πριν δεν βγήκε και είπε την αλήθεια. Δηλαδή και γιατί λέμε μπράβο στο κανάλι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Γιατί λέμε μπράβο στο Open που έβγαλε το Βιερίνια και λέμε γιατί έβγαλε τον Κονέ μετά. Ο Κονέ πιστεύει τα δικά του. Αυτό θέλω να πω, ρε, δεν παιδί. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτό που είπε ο Κονέ είναι προκλητικό. Να το αφήσουμε έτσι. Είναι. Ο Βιερίνια όμως το είπε, ρε παιδιά, είπαμε ο Βιερίνια στην αρχή. Φυσικά είπαμε για το Βιερίνια, τα είπε κατά μούτρα στον Νικολάη. Ναι, όμως αυτό το κανάλι θέλει και ακροματικότητα. Για εξήδες να βγουν, θα πούν μόνο το Βιερίνια βγάλατε και μίλησε. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά. Τώρα το τι θα πούνε. Γιατί δεν βγάλετε και ένα δικό. Ναι, ναι, okay. Ναι, ρε παιδιά. Ναι. Δεν άκουγε από την αρχή. Εγώ θέλω αυτό να πω, παιδιά, ότι το στόχος είναι το πρωτάθλημα. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Και αφήστε τα. Αυτό. Εκεί, αυτό, τελείως. Αυτό. Ευχαριστώ που να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Να. Πάμε παρακάτω. Yeah. Καλημέρα σας. Το είπαμε, παιδιά. Σήμερα, όσοι μπουν με τη Λαμία, αφήνουμε πίσω την κακή εμφάνιση με την Τζέλση, το μυαλό μας εκεί. Να καθαρίσουμε το μάτς γρήγορα, μην αφήσουμε κανένα διαιτητή, να μην τον επιτρέψουμε να μας πειράξει. Αν εμείς είμαστε μέτροι, μπορεί ο διαιτητής να σε βλάψει. Αν εμείς μπούμε και είναι 0-2 στο 20, στο 30, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο και σας ακούμε με πολύ προσήλωση και προσοχή. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την. Χαμήλωσε έβητο το ραδιόφωνο, γιατί το μικροφωνίζει. Κλείσα, τέλεια. Το κλείσα. Το τέλεια. Σε ακούω λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο πριν. Και είμαι πολύ οργισμένη. Δηλαδή το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, το να. Μην διακόψε παρακαλώ, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένη. Γιατί δηλαδή, σε διακόψε κανένα. Συγγνώμη. Ναι, είσαι έτοιμος και γι' αυτό. Κάνεις λάθος. Μόνο σου αυτό διακόπηκες τώρα. Μου είπες ότι σε διακόψε, λοιπόν, ενώ δεν είχα διάθεση. Άκουμε. Ναι. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ναι. Το να έχουμε το νου μας. Το να παίξει ομάδα καλά. Το να παίξουμε δυνατά. Το να ξέρουμε τι γίνεται με αυτούς εκεί. Το να είμαστε υποψηφοί. Δεν έχουν να κάνουν καθόλου, μα καθόλου, με το θέμα Open. Ναι. Το οποίο μας έχει σπάσει τα νεύρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι λένε. Δηλαδή στην προσπάθεια να έχουμε να κάνει τηλεθέα, στην προσπάθεια να δείξει αμεροληψία, πάμε σε άλλο άκρο. Δηλαδή εγώ το θεωρώ υποτιμητικό
για την ομάδα μου, η οποία είναι πρώτη, το θεωρώ υποτιμητικό να είναι όλοι αντιπρόσωποι εκεί πέρα αυτών και να μην υπάρχει ένας της ομάδας μου που να έχει πύρινο λόγο, που να μπορεί να τους αντικρούσει, που να μην να φοράει παντελόνια και να μπορεί να τους τα πει χύμα και τσουβαλάτα, να μην υπάρχει κανείς. Δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με κάνει έξαλλη. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω ώρα μία τη νύχτα για να ακούσω τη συνέντευξη του Πεϊρίνια. Ο κόσμος δουλεύει την άλλη μέρα. Ναι. Δηλαδή, έλα. Εγώ αισθάνομαι ντροπή. Ντροπή. Εγώ δεν πρόκειται να ξανακούσω Open. Θα τους δώσω ίσως μια ακόμα ευκαιρία την άλλη Κυριακή. Μετά τέρμα. Δηλαδή κουράστηκα να ακούω ηλιθιότητες. Βαρέθηκα να ακούω αδικίες και να κοφεύουν και ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος δεν ξέρω τι. Ο κύριος Κυριάκος δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Και ο κύριος Σαββίδης, ο μικρός, ο οποίος παντού ξέρει να βγαίνει και να βάζει να αναρτεί τα διάφορα. Και εδώ που πρέπει να επεμβεί και να κάνει μια κατάσταση, μια διορθωτική κίνηση. Ας περιμένουμε να δούμε. Ναι, να περιμένουμε τι. Τι, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι. Μήπως βάλουν όντως κάποιον άνθρωπο. Είδε τη διαιτησία χτες. Την ελληνική. Πώς δεν την είδα. Την είδες. Μια χαρά. Τα είδες τα πέναλτι που έδωσε. Φυσικά. Πού είμαι, τα είπα. Α, μπράβο. Τα είπα. Τα είδες. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Τι να περιμένω εγώ στη Λαμία σήμερα. Το πρώτο. Το να πρώτο. Περιμένω, δηλαδή, πρόσεξε, να πάω σε πρόσεξε, τραγή, πρόσεξε. Το πρώτο είναι πέναλτι. Το βρίσκεις στο πόδι. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι έτοιμος. Λοιπόν, το δεύτερο δεν βρεις ποτέ το χέρι του παίχτη, χτυπάει στον μπούτι του. Άρα, όσον αφορά στο πέναλτι του Σιώπη, βγήκε ο ίδιος ο Σιώπης και είπε: ζητάω συγγνώμη και τα λοιπά και είμαι στενοχωρημένος και έτσι. Να από τώρα. Α, μπράβο. Επομένως, είναι. Εσύ πες μου ίδιος. Βαρ σήμερα, Εύη. Φέρτε το βαρ σήμερα. Το βαρ αυτό που δεν το θέλει. Στην Αθλητική Κυριακή γύρισαν και είπαν: είδε τι είναι το βαρ. Να υπήρχε τώρα. Ναι, αλλά κύριε Κονέ, δεν μας είπες. Αν υπήρχε το βαρ πέρσι στην Τούμπα στο μάτς με τη Χάρτινη, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν, θα έπαιρνες πρωτάθλημα. Ποτέ δεν θα το έπαιρνες, φίλε. Ποτέ. Ακριβώς. Απλά. Ακριβώς. Έγινε, Εύη. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287 πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να ξαναπώ. Χορηγούς πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, TCL. Εξαιρετικά προϊόντα από ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη και τηλεοράσεις εκπληκτικές. Ενσωματωμένα μέσα τα Netflix, τα σουξουμούξου από κωδικοποιητές. Τα πάντα όλα όσα θέλετε. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Υπέροχες τηλεοράσεις που τις διαφημίζει και ο Νεϊμάρ και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Παγκόσμιος κολοσσός. Και βέβαια και οι αφιγραντήρες και κλιματιστικά, τα πάντα. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα δώσουμε πάλι δωράκλα από εκεί. Δωράκλα από την TCL. Καταπληκτικά πράγματα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το φρεσκότερο ψάρι στην πόλη. Το τρώτε στην ψαραγορά Αιγαίων. Στην Αγίου Δημητρίου και στο ωραίο κάστρο ανεβαίνοντας. Θεσσαλονίκη 40, Αγίου Δημητρίου απέναντι από το διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου 70. Άμα θέλετε. Το μαγειρεύουν και όλα σας, το καθαρίζουν, όχι λέπια, όχι εντόστια, όχι βρώμα, όχι μυρωδιές, τίποτα. Έτοιμο το πένετε μαγειρεμένο, ψαραγορά Αιγαίων και Κυριακές ανοιχτά. Με την προσφορά όπως είπαμε, λαβράκια 2, 8 και 25 ευρώ, τσιπούρες 2, 5 και 75 η τιμή. 2 τσιπούρες, 5 και 75 και βέβαια, Άρτος Ζαχροπλαστία Νικολαίδης, κορυφαίο όνομα, εδώ και πολλά χρόνια, πεντακάθαρα, λάμπουν όλα, πεντανόστιμα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Σοκολατόπιτες, τούρτες, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε τώρα με τις γιορτές. Κεράσματα, υπέροχο παγωτό, καταπληκτικό, πεντανόστιμο, μεγάλα ημέρας. Όλα εκεί, στην Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Να υπενθυμίσουμε, επειδή ρωτάτε. Επειδή ρωτάτε. Η επόμενη αιμοδοσία μας είναι στις 16 του μηνός. Στις 16 του μηνός. Στο ΑΧΕΠΑ. Μου στέλνει και μήνυμα τώρα, είδα ο Χρήστος. Ότι πληρώθηκε το ποσό από το Club PAOK Ανόβερο στο TAP, στον ΑΣΥΓΜΑ και έτσι θα παραλάβουμε τα 5 εισιτήρια διαρκείας για το βόλεϊ. Ένα θερμό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, τα οποία καταλαβαίνετε γιατί ανθρώπους μιλάμε, καταλαβαίνετε πόσο ζουμουσού, πόσο παοξάκια είναι. Από το ταμείο τους, από την τσέπη τους, πλήρωσαν 5 διαρκείας για να τα δώσουν σε κάποιους οι οποίοι θα τα δώσουμε εμείς, είτε σε πολύτεκνο, είτε σε άνεργο. Να πάνε εκεί που πρέπει. 5 εισιτήρια διαρκείας για το βόλεϊ. Έγινε η κατάθεση των χρημάτων στο TAP και έτσι θα τα μοιράσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Τσίκο και τα υπόλοιπα παιδιά που για μια ακόμα φορά διδάσκουν τι σημαίνει παοκτσής. Τι σημαίνει ζουμουσάκι, τι σημαίνει κλαπ παοκανόβερο. Αυτά δεν έχω να πω άλλα πράγματα. Μιλούν οι πράξεις, φίλες μου και φίλοι.
απλά και ξεκάθαρα. Έχει στείλει μήνυμα ο Κολομπάμπουε. Τη μάνα τους λέει τη βάφτισαν μπάλα, είναι υποκοριστικό. Σωστό. Καλημέρα. Να δεις που θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε καλύτερα να μην είχε εκπομπή στο Open, γιατί μόνο κακό κάνει στην ομάδα μας. Πάμε για το διπλό σήμερα. Δεν νομίζω, Λάζαρη, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία σε όλα τα ζουμουσάκια. Οι φήμες ότι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Κονέ θα ακολουθήσει καριέρα ιατροδικαστή κρίνονται ως ψευδής. CSI Χάρτινη. Πολύ ωραίο το μήνυμα από τον Χρήστο. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκια. Όμορφη εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Έχουμε αγώνα σήμερα με τη νίκη Ζουμουσού. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου Κάρολος Κούν συγχαίρει τον Κονέ για τις ιατρικές και θεατρικές γνώσεις του. Μας έπιασε στο στοματάκι το Κονέ, γι' αυτό ασχολούμαστε. Αλλιώς είναι αλωνών ιστορία. Δεν είμαστε ούτε αρχισυντάκτες, ούτε παραγωγοί, ούτε καναλάρχες. Ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει, το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει. Απλά όποιος πιάνει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του και μιλά για αυτόν προσβλητικά, υποτιμητικά, όποιος προσπαθεί να παραχαράξει την ιστορία, να αλλοιώσει την πραγματικότητα, όποιος προσπαθεί να μας διαστρεβλώσει αυτό που είναι η αλήθεια, θα μας έχει απέναντι, όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Ξεκάθαρο, παιδιά. Τι να καθίσουμε σήμερα δηλαδή και να φάμε αυτά που μας είπε ο κύριος Κονέ? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Ο Αντελίνο το είπε κατάμουτρα στον Ντέμι. Κλέφτες. Δεν ξέρω. Εγώ δεν είπα, λέει, ότι οι παίχτες ΣΑΕΚ, γιατί θύχτηκε ο Ντέμις, λέει οι παίχτες ΣΑΕΚ. Οι παίχτες ΣΑΕΚ δεν πήραν αυτή την απόφαση. Απλά οι παίχτες ΣΑΕΚ δεν βγήκαν ποτέ. Τρομοκρατημένοι. Παίζαν. Του είπε ο Βιερίνα. Λέγατε ότι τρομοκρατηθήκατε και μέσα στα αποδυτήρια χασκογελούσατε. Παίζατε σφαλιαρίτσες, βλέπετε τα κινητά και κάνετε χαβά. Δεν με τρομοκρατημένοι, έτσι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και όποιο θίγεται που το υπενθυμίζουμε, ξιδάρες σε μεγάλες δεξαμενές, όχι απλά ξύδι σε νταμιτζάνες, σε μεγάλες δεξαμενές. Να του φύγει η καούρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπουκάραμε, μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το Θουβού. Καλώς το. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Στην ΑΕΚ 2014. Έτσι. Απλά πράγματα. Κωστή. 3-4 πραγματάκια. Α, συγγνώμη. Πολύ σημαντικό. Μην το λησμονήσω. Μην το λησμονήσω. Επειδή πριν μου είπαν τι έγινε ο μικρός Σαββίδης, λέει, γιατί δεν κάνει αναρτήσεις για το Open. Έκανε λοιπόν ανάρτηση και λέει το εξής. Μην ξεχνάτε πως δεν είναι το PAOK TV. Ο Κονέ είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι ο θρίαμβος του. Αφήστε τον να μιλήσει για λίγο. Τόνισε αρχικά. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι της ομάδας διαμαρτυρήθηκαν και τα λοιπά. Όσο περισσότερο μιλούν για αυτό το θεματάκι, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνομαι τον πόνο τους. Και επίσης, ερώτηση φίλου της Χάρτινης για την αντίδραση της σειράς 4 στο θέμα της μετακόμισης εθνικής στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο. Δεν είναι δουλειά σου, τι θέλει και τι όχι ο ΠΑΟΚ. Κοίτα πόσα πληρώσει τους παίκτες και άσε μας εμάς με τα θέλω μας κτλ. Μιλάμε τώρα για το θέμα αυτό με τον Κονέ, έτσι. Αυτά. Έλα, sorry, Θουβού, πες ό,τι θέλεις τώρα. Οκ, okay, ναι. Λοιπόν, 3-4 πραγματάκια. Ένα. Θα έλεγα και εγώ τον Κονέ το εξής, ότι μια παροιμία λέει δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Και μια, θα την προεκτείνω λίγο, είναι δείξε μου την ομάδα σου να σου πω ποιος είσαι και αν δεν μπενέψεις, λέει, το σπίτι σου, ναι, θα πες να σε πλακώσει. Ναι. Καταλαβαίνουμε από εκεί και πέρα τι είναι ο καθένας και τι υποστηρίζει και πώς. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, νομίζω τα λόγια περιττεύουν. Δεύτερον, νομίζω ότι όπως δεν ανακατευόμαστε πριν με τις ΕΚΑΠ ή με τις logistics εταιρείες ή με τα λοιπά, δεν θα πρέπει να ανακατευόμαστε και με το Open ιδιαιτέρως. Ναι, ναι, όταν... συγγνώμη που σε διακόπτω. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ναι, ναι, δεν είμαι ούτε εδώ για να υποδείξω πώς θα κάνουν τις εκπομπές. Ναι, ναι, όχι, για την εκπομπή μας μιλάμε. Δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε κανέναν. Δεν εποφθαλμιούμε καμία θέση, το ξεκαθαρίζουμε. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι, στις κουβέντες μας. Στο κομμάτι που αφορά τις δηλώσεις του Κονέ τώρα αυτή τη βδομάδα ή την προηγούμενη του Δόνη, ας πούμε, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, παιδιά. Όπως κάναμε στην Αθηνική Κυριακή, θα πούμε και για εκεί. Ειδικά όταν οι δηλώσεις προσβάλλουν, ας πούμε. Ναι, σε αυτό. Τώρα, τι θα κάνει το Open σε όλο το πρόγραμμά του ή το πώς θα φτιάξει την εκπομπή, δεν είναι δική μας υπόθεση. Στο κάτω-κάτω, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε τουλάχιστον. Γιατί άκουσα και την Εύη πριν, είπε δυο τελευταία Κυριακή. Νομίζω ότι θέλει τουλάχιστον. Δηλαδή τώρα και να θέλει να βρει ένα ΠΑΟΚΣΥ, έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ να βάλει. Μπορεί να μην μπορεί τώρα ο άλλος. Ναι. Δηλαδή μπορεί να χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ας αφήσουμε λίγο. Ας διασκεδάσουμε την πρωτιά μας. Λοιπόν, χτες είδες την συνέντευξη του Βιερίνια, νομίζω την είδες. Την είδα όλη, φυσικά. Εκεί που λέει για την ΑΕΚ, το ρώτησε ο Ντέμις και έλεγε,
λέει σε κάποια φάση, λέει, αν το πρόσεξες, λέει, μιλήσαμε, λέει, και με τα παιδιά μου, το Σιμόες που είναι Πορτογάλος. Και είπα να βγουν να παίξουμε. Ναι. Και πάει να πει αυτό, ότι ξέρεις τι, ήθελαν τα παιδιά, ήθελαν να γίνει το παιχνίδι, λέει ο Αντελίνο. Και επειδή ο Ντέμις καταλαβαίνει ότι θα πει ότι ξέρεις τι, αλλά 0-0, όχι 1-0. Ναι, ναι, ναι. Το διακόπτει. Και καταρρύπτεται όλος ο μύθος, τον διακόπτει. Τον διακόπτει. Λοιπόν, αυτά για να πανέξυπνος ο Νικολαίδης, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Καλά, δεν προσέξτε, σαν παίχτης, εξαιρετικός, δεν αντιλέγω. Αλλά όπως βλέπεις, είναι ένας άνθρωπος που έχει ευχέρεια λόγου, πανέξυπνος στο γυρισμό του. Βλέπεις πως κρατάει τις ισορροπίες, τις υποτιθέμενες, αληθωρώντας 100%. Ένα σημείο, ναι. Υπέρ της ΑΕΚ, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε, το καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα, καλή τύχη στην ομάδα σήμερα. Γιατί αυτό. Χρειάζομαι σε πάντα τύχη, θα το λέω κάθε φορά. Και ένα δεύτερον, Κωστή, για τις 16 για ρούχα, έχω κάτι ρούχα. Ναι, θα το δούμε, παιδιά. Αυτό είναι εκεί, ο χώρος δεν είναι έξω από την Τούμπα όπως την άλλη φορά. Πρέπει να ρωτήσουμε και το ΑΧΕΠΑ αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα εκεί στον περιβάλλοντα χώρο. Αλλιώς θα το κάνουμε κάπου αλλού. Δεν το έχω ξεχάσει. Έτσι. Ναι, ρώτα λίγο και πες μας για να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν τα πάμε εκεί τα ρούχα, πρέπει να βρούμε μετά έναν τρόπο με φορτηγά να τα μεταφέρουμε κάπου αλλού. Επίσης δεν ξέρω αν το ΑΧΕΠΑ θέλει να κάνουμε έξω μπούγιο. Γιατί την άλλη φορά, θυμάστε τι έγινε δύο φορές, έτσι. Δύο φορτηγά ρούχα μαζέψαμε. Ίσως δεν μας αφήσουν, ίσως δεν μας το επιτρέψουν. Εκεί θα πάμε. Ωραία, ρώτα και πες μας να ξέρουμε. Έγινε, έγινε, Θουβού. Οπότε, σε φιλώ, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, μία γαλοπούλα κληρώνουμε σήμερα από το Κροπολίο Μιχάλης. Υπέροχο. Να το βάλετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Το πουλερικό, υπέροχο, πεντανόστιμο, φρεσκότατα φυσικά όλα. Και έτσι θα γεμίσουμε ένα τραπέζι οικογενειακό. Και τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Έλα, Παναγιώτη, σ' ακούμε. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, έλα, λοιπόν, γορίμα, έλα. Έχουμε παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως. Το νου σας, ρεμάλια. Το νου σας, καλά ρεμάλια. Το βάλαμε και θα το ξαναβάλουμε. Ένα άλλο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο πρόεδρο της ΕΠΟ αν είναι υπερήφανος για τους διαιτητές του. Και ένα τρίτο, μην ασχολείστε με σκουπίδια, παιδιά. Φτάνει. Ναι. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ξέρει ο Παοξής, ξέρει ποια είναι τα σκουπίδια. Ναι. Λοιπόν, δεν τρώει σανό, δεν τρώει όπως κάτω που τρώνε οτιδήποτε τους ταΐζουν. Και ένα, θέλω και κάτι ακόμα, Κωστή. Μετά τις 10 θα μείνεις εκεί, γιατί θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Σήμερα όχι. Α, στο τηλέφωνο ναι. Στο τηλέφωνο ναι. Ναι, 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 θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Και 5, 10 και 5. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ θα είμαι, ναι, ναι. Έγινε. Θα, ναι, ναι. Θα τα πούμε. Έγινε. Θα τα πούμε. Έγινε. Έγινε, έγινε. Την αγάπη μου, ζου μου σου. Φιλιά πολλά, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Α, έχεις κλήρωση. Έχω γαλοπούλα και τρίμερο. Βάλε μου για την γαλοπούλα, 485. Έγινε. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όλα good. Καλώς τον, έλα χάρη μου, έλα. 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 Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα. Δεν αναφέρθηκες καθόλου στο παιχνίδι στο Arsenal Tottenham. Η αλήθεια δεν αναφέρθηκα. Ματσάρα φίλε, το είδα. Φίλε, επειδή έκατσα και το είδα να το αναφέρω. Δεν χόρτενα, δεν χόρτενα. Παιδιά. Δεν χόρτασα. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου, εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είδα ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι κατά να ασχοληθώ καθόλου. Δεν υπάρχει λόγος. Είδα λίγο τις φάσεις με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό μόνο. Το πρώτο και το τρίτο είναι πέναλτι. Όλα τα άλλα δεν είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα, ό,τι αναφορά, έκατσα και είδα και εγώ που λες, σαν καλό παιδί, το Open. Είναι εκπομπή. Και έκατσα με μεγάλη προσοχή να ακούσω και τη συνέντευξη, αλλά και τις δηλώσεις του Κονέ μετά. Ναι. Οι δηλώσεις του αρχηγού τον ήθελα λίγο πιο καστικό. Ναι. Ήτανε με το γάτι βέβαια, αλλά τον ήθελα λίγο και πιο καστικό, ναι, για να μην επιτρέπει τις διακοπές. Ξέρεις κάτι, άσαμε να σε πω αυτό που θέλω και πες ό,τι θες μετά. Είπε πάντως. Με έκλεψαν. Είπε, είναι κλοπή. Κοίταξε. Είπε, δεν λέω για τους παίχτες ΣΑΕΚ, οι ίδιοι παίχτες ΣΑΕΚ. Το καταλαβαίνεις ότι δεν το αποφάσισαν οι παίχτες ΣΑΕΚ αυτό. Ήταν εντολή
Καταλαβαίνεις για ποιον είναι και για ποιον πηγαίνει, έτσι. Φίλε, το έγραψα και στον τοίχο. Ο κύριος Κονέ γιατί θύχτηκε? Τον είπε κανείς κλέφτη? Τι είναι κλέφτης και θύχτηκε? Όποιος έχει τη μύγα να τη φέρει πίσω. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν καλά θα κάνει λίγο να σκέφτεται και να μην είναι παρορμητικός στις αντιδράσεις του. Και αν τυχόν προσβλήθηκε όπως λέει, έχουμε βαλσαμικό ξύδι. Είναι καινούργιο, είναι πολύ ωραίο πέστονα. Σε μεγάλες νταμιτζάνες ή και σε αντλίες. Ακριβώς. Αμαλάχη. Και ήθελα να συμπληρώσω κάτι για την συνέντευξη του Βιερίνια. Έπρεπε να αναφερθεί ότι όλες οι ομάδες παίζουν σκληρά, αλλά παίζουν με τον πρωταθλητή. Φυσικά. Αυτό δεν το είπε. Ναι. Η μόνη μου ένσταση είναι αυτή. Ξέρεις κάτι, έπρεπε να πει. Ναι, ok, όλες οι ομάδες θέλουν να παίζουν σκληρά με τον πρωταθλητή. Φυσικά. Για να τον πάει εκεί που θέλει. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, κράτησε τα προσχήματα, κυλάτησε το κεφάλι. Τώρα, ό,τι αφορά την εκπομπή, παιδιά, δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν καλά. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Όπως το είπα, με μένα μου βγάζει πολύ άεκολο αυτό. Ο Ντέμις έχει φέρει το παρεάκι του και δεν με καλύπτει. Μέχρι λοιπόν να καλυφθώ, υπάρχουν και άλλα κανάλια. Δυστυχώς υπάρχει και το Ζάπινγκ. Χωρίς να εκνευρίζομαι, χωρίς να χαλάω την ζαχαρένια μου. Θα αφιερώνω 5 λεπτά. Είμαστε ΠΑΟΚ και όχι Open. Αφήστε με να το λέω συνέχεια αυτό. Έτσι, δεν γίνε, μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Έχουμε ματς σήμερα. Οκ, okay, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, έτσι. Ναι ρε φίλε, αλλά απλά δεν γίνεται, δεν γίνεται να κοφεύω και να εθελοτυφλώ. Από τη στιγμή, φίλε, που φύγουν τον ΠΑΟΚ, 100%. Είτε έμεσα είτε άμεσα. 100%. Μα γι' αυτό και, κάνουμε, γι' αυτό και το αναδεικνύουμε. Γι' αυτό και μιλάμε τώρα γι' αυτό. Και με τον κόσμο. Έτσι. Αισθάνεται φυγμένος, αισθάνεται προδομένος, γιατί έχει την εντύπωση ότι επειδή το κανάλι είναι του Προέδρου μου, θεωρώ ότι πρέπει να είναι αντικειμενικός. Αυτό όμως, ρε φίλε, δεν είναι αντικειμενικότητα. Αυτό, φίλε, είναι τηλεκατευθυνόμενο προϊόν. Εμένα δεν με καλύπτει. Εγώ ήθελα να λέει, ξέρεις, φίλε, κακώς μπήκες όπως μπήκες, ρε πρόεδρε, αλλά ρε φίλε, με έκλεψες. Έτσι. Να είναι ξεκάθαρος, να μην φοβάται να πει τη γνώμη του. Όποια και να είναι αυτή, με οποιοδήποτε κόστος. Ούτε να μην τσαλακωθεί, ούτε να μην λερωθεί. Έγινε χάρη. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε στην κλήρωση, φίλε, ζούμε σου. Πες μου λίγο νούμερο. 459. Έγινε χάρη. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Γαλοπούλα κληρώνουμε σήμερα, μια υπέροχη γαλοπούλα για τις γιορτές, για το τραπέζι στο γιορτινό από το Κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο και ένα τριήμερο στις Θερμές. Δυο διανυκτερεύσεις. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στο μεθ επόμενο, 2310, μην μπαίνετε 23, το σηκώνουμε. 2310-287-888, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Καλημέρα. Ναι. Καλά, ακουστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Τι έγινε, φίλε. Έλα, Στελάρα. Έλα, κάτσε να πάρω τζούρα. Ναι, τον καφέ. Ο άνθρωπος κάνει τα κονέ του για το Γενάρη. Η ανεργία είναι δύσκολο πράγμα. Του καταλάβουμε το παιδί. Συλλογικά πρέπει να βρούμε δουλειά. Όνομα... Ναι. Και καταρχήν πάμε στο να μην το ξεχάσω, ο Στέλιος 283. 283. Έγινε, Στέλιο. Πάμε παρακάτω. Ουστή. Πες μου, ναι. Οι διαιτητές αυτό το Σαββατοκυριακό δώσανε ρεσιντάλ. Και θα πάμε και σε μία εμπορικά παιχνίδια. Γιατί εμείς μας αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλουμε. Για να μην απορούν γιατί σφυράνε ξένοι τα ντέρμπι. Στο Λιβαδιά Αστέρας Τρίπολης τον έφυγε η σφυρίχτρα και έχασε μια φάση ίδρυ, που έγινε πέναλτι υπέρ της Λιβαδιάς. Έσκυψε να πάρει τη σφυρίχτρα και ενώ μπουσουλούσε πάει του μπαντάκι μια κίτρινη κάρτα μετά γιατί σύφτες δεν μέβησε τη σφυρίχτρα. Και συχίζεται ο Βαρούχας που λέμε για ότι πρέπει να έρθουν ξένοι διαιτητές. Ναι. Και κάτι ακόμα. Στον Άρη φυσικά το δεύτερο πράγμα είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο τελείως. Χτυπάει στο πόδι, παιδιά. Χτυπάει στο πόδι. Το πρώτο είναι πέναλτι. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Το βρίσκει στο πόδι. Πρώτο. Είναι πέναλτι το πρώτο. Το δεύτερο όμως είναι ανύπαρκτο, φίλε. Ναι. Και τώρα, το δεύτερο παρήχε και ο Σιώπης. Του σιώπει το πέναλτι, ενώ μου φαίνεται ότι βουτάει ο παίχτης. Δηλαδή με την πρώτη που το βλέπω, όλο μου φαίνεται ότι βουτάει το παίχτης του Παναθηναϊκού. Μετά βγαίνει ο Σιώπης και λέει συγγνώμη, στεναχωρήθηκα κτλ. Τι να πει τώρα. Έγινε, Κωστή, τα λέμε, φίλε. Να σε καλά, αδερφέ. Έγινε, να σε καλά. Yeah. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε, 23, πού είσαι. Καλώς το παιδί, ρε. Τι γίνεται. Πιο δυνατά σε ακούω στο βάθος. Κωστή μου. Έλα. Έλα, ρε, τώρα με ακούς. Πολύ στο βάθος, Βασίλη. Έλα πιο κοντά.
Δίπλα το έχω το μικρόφωνο. Τώρα, τώρα είσαι ωραίος. Τώρα είσαι εντάξει. Τώρα είσαι εντάξει. Τώρα είσαι. Λοιπόν, αδερφέ, άκουσε να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ασχοληθώ ούτε με Open ούτε με κανέναν από αυτούς. Ναι. Οπότε πάω κατευθείαν στην ομάδα μου. Γιατί η ομάδα μου, θα θυμίσω κάτι σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει τεράστια άλματα. Η ομάδα έχει, τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει ένα κύπελο και ένα ντάμπ. Λοιπόν, οπότε, Κωστή μου, εμένα αυτό με απασχολεί. Βέβαια, τα προβλήματα που σου δημιουργούν οι κάτω είναι γνωστά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα λύσω τα προβλήματα και όχι θα κάτσω να δώσω εγώ αξία στον Τέμι τον Νικολαίδη και στο κάθε Αθηναίο. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι με τη Λαμία. Η δική μου άποψη, πιστεύω ότι το πληγωμένο λιοντάρι που είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έχω ένα ακριβές σκορ να το πω, αλλά δεν θέλω να στείλω τον κόσμο σε, πώς το λένε, σε κουβά. για μένα προσωπική μου άποψη, το σκορ απόψε είναι 0-4, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι λαβωμένο θηρίο. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να σε κλείσω, γιατί με παίρνει ο φίλος μου ο Αλέκος Εμερτζίδης, από τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Στοχόλμη εκεί πέρα, την Ασπρόμαυρη, ξέρει ο Κούλης. Ξέρει. Το Λάζαρο, τον Θεοδεσιάδη που με ακούει και αυτό στο κανελάκι. Οπότε, σε σένα την αγάπη μου. Αγόρι μου. Λαμία ΠΑΟΚ 0-4. Άντε, φιλιά, το πες, δεν άντεξες. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Μπα, όχι. Μεθεπόμενος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, μικρέ. Δόξα τω Θεώ. Όχι, πού είσαι ρε, πού είσαι ρε γιγαντιέ, πού είσαι ρε βρεσκοπάτορα. Πού είσαι ρε Λεωνίδα, αγόρι μου. Φίλε, αφού είσαι 47, μας λένε ακόμα μικρούς. Πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλε. Τώρα είμαι μπροστά. Τώρα θα βγάλω δίπλωμα. Τώρα δεν με αφήνουν να μπω σε ηλεκτρονικά. Είμαι πολύ νέος ακόμα. Καλά, καλά. Εσύ είσαι με αυτό το κανάλι. Εντάξει, αν δεν πάρεις, δεν θα μάρεις. Θα πάθει μια, δύο, τρεις, θα δει τι γίνεται, θα τα αλλάξει κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν το κάνουμε. Ο Σαββίδης είναι και λίγο πεισματάρης, ξέρεις. Δεν είναι από τους ανθρώπους που τα παρατάνε κατευθείαν και τα κάνουν. Δεν διαφωνώ. Απλά δεν γίνεται να αφήσουμε αυτά που λέει ο Κονέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τα ακούμε. Πρέπει κάποιος να τον ταρακολουθήσει, παιδί μου, λίγο να τον πει. Τώρα για τον Ντέμι, με ρωτάνε διάφοροι. Πέρσι τον έλεγε Χαλίφη. Τι ωραίο που τον έχει στη δούλεψή του τώρα. Αυτό που πέρσι το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Τι ωραίο που θα περιμένει με την καρτούλα του στο payroll να πληρωθεί το μισθό του από τον μεγάλο Σαββίδη. Καταλαβες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Τώρα το τι θα γίνει θα το βρουν τον δρόμο, πιστεύω. Απλά εμείς δεν γίνεται, Λεωνίδα, να αφήσουμε να πάτε αυτά που λέει ο Κόνε, να κάνουμε την παλαβή. Επειδή τα λέει στα Open ότι είναι μια κολυμπήθρα που όλα τα αγιάζει και όλα τα κάνει καλά. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Ξεκάθαρα το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να κοιτάξουμε λίγο τώρα τα μάτια ένα-ένα που έρχονται. Να κάνουμε καλές γιορτές με υγεία σε όλους και όλα θα πάνε καλά. Χαιρετώ, χάρηκα που σας άκουσα. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν. Θέλω να σας μιλήσω για νέο στέκι στην πόλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν, όπως είχαμε πει. Είμαστε έτοιμοι. Σας έλεγα νωρίτερα, λίγο σας έχω απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια με το σχολείο μας, με το σχολείο που από εκεί αποφύτησα, τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, εκεί που μάθαμε αρκετά και πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, εκεί είχαμε επιτυχία και θέλω να το θέμα αυτό να το κοιτάξουμε και να το δούμε. Γιατί ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης με παιδιά δικά μας, εδώ μέσα από την πόλη, κατάφερε και πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιδιωτικών Σχολείων, κέρδισε το Κολέγιο Αθηνών, που είναι πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, κουβαλάμε τις αρχές και όλα όσα μας δίδαξαν οι δάσκαλοι μας και οι καθηγητές μας εκεί στο σχολείο. Λοιπόν, μία καθηγήτρια που είχα τότε, τώρα είναι επικεφαλής, κυρία Γιολάντα Παπαθανασοπούλου, την οποία θέλω να την καλημερίσω με μεγάλη χαρά και να πω συγχαρητήρια για την επιτυχία. Καλημέρα, κυρία Παπαθανασοπούλου. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Καταρχήν, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για το Κολέγιο Ανατόλια που διοργανώνει το τουρνουά Αιγαίο κάθε χρόνο και μας φιλοξενεί και όπως ακούω, δυστυχώς δεν έχω πάει φέτος, αλλά την επόμενη χρονιά υπόσχομαι ότι θα παρευρεθώ.
για την άψογη διοργάνωση, όπως μου λέει εδώ ο συνάδελφος, και για την μακροχρόνια συνεργασία μαζί μας στον τομέα του αθλητισμού και όχι μόνο. Έτσι, και εμείς εκεί παίζαμε τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες, στο Ανατόλιο ανεβαίναμε και κάναμε τα μάτς τα δικά μας. Το σχολείο το οποίο βγάζει αθλητές, προάγει χαρακτήρες. Δεν ξέρω κάποιο παιδί που βγήκε από το γερμανικό και να ήταν κακός χαρακτήρας. Μας ένωνε μια κοινή, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορά. Μάθαμε να σεβόμαστε και τον αντίπαλό μας στο ποδόσφαιρο και τον συνάνθρωπό μας και τον εργαζόμενο και τους κουβαλάμε αυτές τις αρχές. Έτσι. Ναι. Μπορώ να πω να σε καλά, Κωστή, βεβαίως, και όλη η υπόλοιπη ομάδα εκεί του Λίμπερο που τους γνωρίζουμε από τα παλιά χρόνια. Βέβαια, έχουμε, λοιπόν, είναι, τώρα... είναι γεμάτο γερμανική σχολή και ο Κωσιφάκης και ο Δουδουλάκης, ναι, και εγώ είμαστε φουλ. Εδώ είναι φουλ το σύστημα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω εδώ τους πρωταγωνιστές μπροστά μου. Θα σας δώσω το τηλέφωνο πρώτον στον Ηλία Αδαμόπουλο. Τον προπονητή, έτσι. Ο coach και ο προπονητής και αρχιτέκτονας φυσικής αγωγής του σχολείου μας εδώ και χρόνια. Πολύ ωραία. Καλημέρα από ευχαριστώ, μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας, κύριε Παπαθανασοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, coach. Καλημέρα, coach. Yeah. Μου επιτρέψει τον Ινικό. Yeah. Έτσι. Yeah. Λοιπόν, yeah, περάσαμε και εμείς από εκεί με Χόφμαν, Γερμανό, yeah, και τον κύριο Τσανεκίδη, γυμναστή τότε, yeah, 83 yeah με 89. Πετύχατε yeah κάτι πολύ σημαντικό. Yeah. Yeah. Έτσι, πρώτη yeah θέση αντιμετωπίζει το Κολέγιο Αθηνών. Στα πέναλτι πήγε το μάτς. Ναι, yeah, στα πέναλτι. Εμείς τα βάλαμε όλα τα πέναλτι και από εμάς ο Δουδουλάκης έτσι μπλόκαρε ένα πέναλτι και γι' αυτό κερδίσαμε. Ο Παύλος. Ήτανε. Ο Παύλος. Ο Παύλος ο Δουδουλάκης. Έτσι. Του δικού μας τον Δουδουλάκη. Ναι. Ναι. Εντάξει, ήτανε τρομερή εμπειρία. Είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε μια τέτοια εμπειρία, διότι αυτές τις στιγμές μπορεί να νιώσει κανείς μόνο με τα παιδιά, ιδιαίτερα στις σχολικές ομάδες, που ο αθλητισμός είναι ακόμη αγνός. Αγνός, ναι. Ανώθευτος. Και μπορούν έτσι κυριολεκτικά έτσι να συμβούν τα πάντα, όπου τα outsider που λέμε μπορούν να κερδίσουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, ναι, και αυτό συνέβη τελικά. Βέβαια. Το Κολέγιο Αθηνών είναι μεγάλο όνομα, πλούσιο σχολείο κτλ. Με εκτόπισμα, αλλά δεν μασίσαμε, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήθελα να πω, αυτό είναι ένα τεράστιο τουρνουά το Αιγαίο. Πόσοι συμμετείχανε, κύριε Παντζόπουλε, πόσοι συμμετείχανε, κύριε Αδαμόπουλε. Συμμετείχανε 16 ομάδες, ναι, ήτανε από όλα τα μεγάλα κολέγια των Αθηνών, από την πόλη μας και από την Ξάνθη και τη Βέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν, είναι ένα τεράστιο τουρνουά, πολύ μεγάλης εμβέλειας, και γι' αυτόν τον λόγο η επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα παιδιά, διότι έγινε μια πολύ μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Μπράβο. Και επιβραβεύτηκε στο τέλος, φυσικά με λίγο τύχη, γιατί όταν κερδίζεις στα πέναλτι, πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Θέλει και τύχη. Ναι. Τι έχετε να πείτε στους γονείς που τα παιδιά τους μπαίνουν στο σχολικό αθλητισμό, που είναι, και ας μην είναι στο δικό μας το σχολείο, τι έχετε να πείτε εσείς σαν καθηγητής, σαν δάσκαλος, σαν προπονητής, σαν πατέρας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτούς τους γονιούς. Εγώ, κύριε Κατσά, έχω να πω ότι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά με τη συμπεριφορά μας, ναι, μέσα στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο. Μιλάμε για σχολικό αθλητισμό. Και τα παιδιά παίρνουν εδώ στο σχολείο της βάσης μαζί με την οικογένεια για να μπορέσουν έτσι να πορευτούν αργότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πρότυπα, είτε είμαστε από τη θέση του καθηγητή, είτε από τη θέση του γονέα, είτε είμαστε από οποιαδήποτε διοικητική θέση, από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε όλο αυτό το κομμάτι του σχολικού αθλητισμού, από κάποιο πόστο, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική με τη συμπεριφορά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι το πιο ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κολέγιο Ανατόλια, διότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εγώ με από τον πάντα, κύριο από Καζίνα, πάντα. Και εμείς ναι, τότε εκεί παίζαμε. Εκεί παίζαμε τότε. Βεβαίως, το γνωρίζετε επομένως. Και θέλω να πω ότι στα αγόρια ήταν ο δεύτερος τίτλος. Το πρώτο τίτλο τον πήραμε όταν ακόμη το γήπεδο του Ανατολία ήταν ξερό. Εγώ σε ξερό έπαιζα. Έχει χόρτο τώρα. Ναι. Βεβαίως, έχει τεχνητό χορτοτάπητα. Έχω ένα σημάδι στο δεξί γόνατο. Μόνιμο σουβενίρ από ένα τάκλινγκ. Λοιπόν, να μην σας κρατήσω περισσότερο. Δώστε μου να μιλήσω και με δύο πρωταγωνιστές. Ναι. Τα κορίτσια μας κερδίσαν επίσης την πρώτη θέση. Μπράβο. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Και αυτό φυσικά είναι μια τεράστια επιτυχία. Μπράβο. Να σας δώσω τώρα εδώ τα παιδιά. Τον Πατζόπουλο, τον Γιάννη, Γιάννη τον Πατζόπουλο και τον, και τον Παύλο τον Δουδουλάκη. Λοιπόν, ωραία. Ο Παύλος ο Δουδουλάκης είναι MVP και ο αρχηγός μας είναι ο Γιάννης ο Πατζόπουλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, που έβαλε ένα πολύ καλό φάουλ, ένα τρομερό σουτ και εσωφαρίσαμε το παιχνίδι για να πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ πολύ. Και χαιρετισμούς να σε καλά, εκεί στο coach. Σας. Να σε καλά, γεια coach. Γεια να σε καλά, να σε καλά. Δώσε μου το παιδί. Δώσε μου. Καλημέρα σας. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Γιάννης Πατζόπουλος. Πώς το ζήσατε όλο αυτό, πρώτη από όλα τα σχολεία? Τρομερή εμπειρία που μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε ομάδες και από την Αθήνα, από την Ξάνθη και από τη Βέρεια. Ήταν τρομερό που κερδίσαμε και στα πέναλτι. Τα συναισθήματα ήταν πολλά. Κορυφώνεται και η αγωνία και είναι μια διαδικασία ψυχοφθόρα, έτσι. Πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είσαι, Γιάννη? Τώρα σε λίγο γίνομαι 18. 18, μάλιστα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Άρα το ζήσατε αυτό με, με ευγενή άμυλα, με ανταγωνισμό. Ναι, φυσικά, με τα παιδιά φυσικά. Από τα υπόλοιπα. Ξέρω, επειδή και εγώ πήγα σε αυτό το σχολείο, τι αρχές δίνει το σχολείο αυτό και πώς πρώτα απ' όλα σεβόμαστε τον αντίπαλο. Μάλιστα. Ακριβώς. Και τώρα παράλληλα με τα μαθήματα, πανελλαδικές τώρα, έτσι. Ξεκινάμε, μπαίνουμε σε τέτοια φάση. Σε τέτοια φάση. Είναι... Πάρα πολύ ωραία. Πρώτα μαθήματα και μετά ο αθλητισμός. Έτσι. Πάλι έτσι. Σε υψηλό επίπεδο. Μπράβο. Πάντα επιτυχίες να έχετε. Έβαλες φάουλ μπανάνα, τι, απευθείας εκτέλεση. Έβαλα κομπίνα ήταν, με πάσα, αλλά σουτ. Αλλά Πέλκας και Μαουρίσιο σε τέτοιο στυλ. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά Ράμος και Κρός. Τέτοιο. Πολύ ωραία. Δώσε μου και Δουδουλάκη Παύλο, τον goalkeeper. Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή πρόοδο και πάντα να είστε. Να έχετε επιτυχίες. Να έχετε επιτυχίες. Γεια σας. Καλή γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου, για μένα. Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε. Γεια. Τι σκέφτεται λοιπόν ο τερματοφύλακας όταν είναι η ΕΣΧΑ των ποινών, όταν έχει. Κρατιέται η ομάδα όλη από τα δικά του χέρια και κρέμεται. Τι να σκέφτεται, ότι έχει το βάρος της ομάδας πάνω του και ότι πρέπει να μεγκρούσει το πέναλτι για να μπορέσει η ομάδα του να κερδίσει. Μπράβο. Ψυχολογείς τον αντίπαλο, τον κοιτάς στα μάτια, περιμένεις λίγο ή διαλέγεις γωνία και πέφτεις? Πώς έγινε, ας πούμε, σε αυτό το πέναλτι? Είχα καταλάβει τις γωνίες από πού θα βαρέσει ο κάθε παίχτης, από τα σουτ που έκανε μέσα στον αγώνα. Α, έτσι. Μάλιστα. Τον έχεις ψυχολογήσει λοιπόν. Δεξιοπόδαρος, γιατί με τους αριστεροπόδαρους έχουμε θέμα και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι δεξιοπόδαροι. Μπράβο. Και έτσι έπιασε το πέναλτι και το σχολείο μας, γιατί και εγώ πέρασα από εκεί όπως είπα, γι' αυτό και έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια. Λοιπόν, βγήκε πρώτο. Συναισθήματα, τι έχεις να πεις στους μαθητές, στους δασκάλους που ακούνε και στον μπαμπά και γενικά σε όλους που ακούνε, γιατί ακούει κόσμος. Στον μπαμπά δεν έχω να πω τίποτα. Τα ξέρει, δεν. Τα ξέρει. Τώρα στον προπονητή μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ότι ήταν ουσιαστικά, το θέλαμε πολύ, εγώ το είχα πει στα παιδιά πριν καν αρχίσουμε, ότι θα παίξουμε πρώτα ο καθένας για τον εαυτό του και μετά θα παίξουμε και για τον προπονητή, στον οποίο δεν είχαμε χαρίσει κάποιο τίτλο ή κάτι τέτοιο και δεν είχαμε κερδίσει κάτι ανάλογο μέχρι τώρα την τρίτη λυκείου που τελειώνουμε. Οπότε είπαμε ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας και ό,τι γίνει. Πολύ ωραία. Ήμασταν ουσιαστικά τα outsider και καταφέραμε, νικήσαμε δύο αγώνες και μετά πήγαμε τελικά. Μπράβο. Να έχετε πάντα καλή πρόοδο, να παραμείνετε σωστοί στις αρχές που δίνει το σχολείο και οι γονείς. Πρώτα τα μαθήματα και μετά ο αθλητισμός, η μπάλα, όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί. Και να έχετε πάντα επιτυχίες και να το ξανακάνετε, εύχομαι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παύλε. Να είσαι καλά. Εντάξει. Αυτά. Yeah. Φιλιά πολλά. Μου συγχωρέσατε σήμερα το δεκάλεπτο. Ήθελα να το κάνω αυτό. Έτσι, περάσαμε εκεί φοβερές στιγμές σε αυτό το σχολείο. Σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, να ξαναπώ. Για τα επόμενα 10 λεπτά. Φορτσάρετε. 23-10-287-888. Και άλλα σχολεία αν θέλετε. Να μας πείτε, να αναδείξετε τις επιτυχίες σας. Δεν το κάνουμε μόνο στο δικό μας σχολείο. Έτσι, είμαστε εδώ να αναδείξουμε προσπάθειες. Υπάρχουν μικροί ήρωες στα σχολεία, γυμναστές που από το δικό τους ελεύθερο χρόνο αφιερώνουν να έχουν τα παιδιά τους, τα παιδιά του καθενός, να τα διδάσκουν ήθος, να τα διδάσκουν άμυλα, ευγενή, να τα διδάσκουν πώς παίζεται το σωστό ποδόσφαιρο, πώς σέβεσαι τον αντίπαλο. Από νωρίς μπαίνουν οι βάσεις για να πούμε μετά ό,τι έχουμε. Για το Μελιόπουλο που με ρωτάτε,
18 χρονών. Τον ήθελαν και άλλες ομάδες. Από ό,τι φαίνεται τον κλείσαμε εμείς. Θα έχουμε να λέμε. Επένδυση είναι. Επένδυση ο παίκτης Ξάνθης και αμυντικό χαφ και στόπερ. Θα δούμε όλα αυτά. Ξαναλέω για τελευταία φορά πριν πάμε στις γραμμές. Κληρώνουμε γαλοπούλα. Υπέροχη από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Και βέβαια κληρώνουμε επίσης και ένα τριήμερο Σερμές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Συγγνώμη, να καθαρίσω λίγο. Καλημέρα. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, Ευγένη, εσύ είσαι. Εγώ. Αγόρι μου. Λοιπόν, σήμερα. Θα μείνεις ή όχι, πώς το βλέπεις. Ό,τι θέλει ο πρόεδρος. Εγώ είμαι παιδί του πρόεδρου. Ωραία. Λοιπόν, για πες, σήμερα. Νίκη, μόνο νίκη, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, Κωστή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Α, μάλιστα. Μια που περνά το μήνυμα των παιδιών του σχολικού αθλητισμού, πήρα να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι ως άτομα αναπηρία και όσες οικογένειες με παιδιά με αναπηρία είναι, μας ακούνε τώρα, βγάλτε τα παιδιά στον αθλητισμό. Βγάλτε τα παιδιά, μην τρέπεστε για τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας έχουν τη δύναμη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να καμαρώνετε από αυτά τα παιδιά, δεν τους παίρνει από κάτω, δεν κλείνονται σε έναν υπολογιστή μέσα στο σπίτι, βγαίνουν έξω, αντιμετωπίζουν τη ζωή, χαρούμενα πρόσωπα, δύναμη. Ήταν στο Final Four του κυπέλου στο Palais des Sports. Εκεί πέρα βρέθηκαν γύρω στα 1000 παιδάκια από ακαδημίες που είδαμε παιδιά μπάσκετ με μαξίδιο, να παίζουν μπάσκετ με μαξίδιο άτομα με αναπηρία και όλοι με θαυμασμό κοιτούσαν. Εντάξει, αυτά τα παιδιά θα μεταφέρουν το μήνυμα. Το έχω ζήσει από κοντά αυτό και είναι συγκλονιστικό. Το έχεις ζήσει, το έχεις ξέρει. Να το λες συνέχεια, το βήμα της εκπομπής, ο τείχος μας. Έτσι. Για εσάς είναι πάντα ανοιχτός. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους έδωσε κάτι η ζωή, τους έδωσε άλλα πολλά πράγματα. Που εμείς που είμαστε, λεγόμαστε ότι είμαστε αρτιμελείς, που εμείς δεν τα έχουμε τα ψυχικά αποθέματα αυτών των ανθρώπων. Εγώ, έτσι. Φίλε μου, Κωστή, και το φίλε μου είναι, ξέρεις, καρδιακό, ότι αν δεν είχα αυτή την αναπηρία, δεν θα κατάφερνα αυτό που κατάφερα στον αθλητισμό. Δεν θα έφτανα να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 4. Αυτό. Θα ήταν πολύ τα πες όλα, αδερφέ. Εγώ νιώθω ευλογημένος με την αναπηρία μου και όχι θυμωμένος με το τι μου τύχε. Ακριβώς. Έτσι να αντιμετωπίζετε και τους φίλους σας και τα παιδιά σας. Και να πούμε ένα μόνο απλό πράγμα. Ούτε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο σε μπάρα. Τράβα δυο μέτρα πιο εκεί, ρε φίλε. Τράβα δυο μέτρα πιο εκεί. Μην την κλείνεις την μπάρα. Δεν είναι για να κάνει skate ο άλλος. Τα πεζοδρόμια δεν τα τρώνε για να κάνει ο άλλος roller skate ή να πάει με το πατίνι. Είναι για τα καρότσια, είναι για τα αναμαξίδια. Όχι σε θέσεις αναπήρων. Όχι σε πάρκινγκ. Χθες το βράδυ αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο αστυνομία γιατί δύο αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα σε θέσεις αναπήρων που δεν ήταν αναπηρικά. Τι να λέμε τώρα. Τι σε νοιάζει εσένα, μου είπε άλλο στην αίθουσα. Τι σε νοιάζει, εμένα τι με νοιάζει, ρε. Ακριβώς. Φίλε, γιατί είσαι τόσο γελίος. Κάνε πιο πέρα. Για να τη βάλουν τη θέση κοντά στο σούπερ μάρκετ ή κοντά στην καφετέρια ή κοντά στο ιατρείο ή στο νοσοκομείο. Κάποιος λόγος υπάρχει. Κάποιος απαιδευτεί εκεί. Κάνε πιο πέρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Τι ξέρεις τι έχω κάνει σε έναν τύπο που μου έχει πει τι σε νοιάζει εσένα. Έφυγε, κλείδωσα το αμάξι, τον έκλεισα και έφυγα, πήγα για καφέ. Τι ωραίο. Τη δυσκολία που μου βάζει σε μένα, αδερφέ. Να τη δεις και εσύ λίγο. Για ένα τέταρτο. Να δεις πόσο εύκολο είναι. Έγινε. Και κάτι τελευταίο. Άγγελε. Σήμερα στις 6 ώρα, λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Άτομα Αναπηρία, έχουμε αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο στο Πανόραμα. Με επιλέκτους από το Δήμο Πανοράματος και το Τούτο Σωματρατού. Στο κλειστό Πανοράματος. Στο κλειστό Πανοράματος. Έλτε τα παιδιά από το σπίτι. Σημαντικό. Έτσι. Σημαντικό. Έτσι. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Άγγελε. Ζούμε σου. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε τι έπρεπε να κάνει ο Σαββίδης με τον Κωνιακοστή? Να του κάνει κονέ, να βρει δουλειά, να τίποτα. Να τον κάνει κονέ, να τον πάρει, να τον φέρει τον Γενάρη. Να τον δώσει γενικό. Να τον δώσει γενικό όμως σε κανένα αστέρα. Ναι. Και να παίζει εκεί πέρα, να τον έχει εκεί να παίζει. Για να μάθει να μην μιλάει. Να η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Μανώλη, η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι ο κονέ αυτά που έλεγε τα πιστεύει. Αυτό είναι το πιο αστείο στην υπόθεση. Ότι αυτοί θεωρούν ότι τι κλέψαμε. Έτσι τους πότισαν όλο το διάστημα πέρσι. Λοιπόν, έτσι τους έμαθαν. Θυμίζω ότι έλεγε, μου γράφει και η Χρύσα, τι έλεγε ο θυμάστε ο Κονέ, τι έλεγε την ίδια βραδιά του μάτς. Μετά από μια μισή ώρα, ο κύριος Κομίνης μας είπε να βγούμε έξω να παίξουμε μπάλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα βγούμε μετά από τόση ώρα για να παίξουμε 5 λεπτά.
Μας είπε μάλιστα πως θα αποφασίσει έξω για το τι θα γίνει με τον γκολ. Ποιος ο λόγος να το πει έξω και όχι μέσα στα αποδυτήρια. Πώς γίνεται να βγούμε να παίξουμε χωρίς να ξέρουμε πριν το σκορ? Περίεργα πράγματα. Μόνος του τα λέει, μόνος του. Μόνος του τα λέει και μόνος του. Μόνος και λαϊδούσαν. Τι με πείραξε, Κωστή, τι με πείραξε χτες. Θα μπορούσε, αλλά εγώ ξέρω γιατί δεν το κάναν, να έχουν τον Βιερίνιο απευθείας όπως είχαν τον Μπέλκα. Γιατί ο Βιερίνιο είδε, το είπε, μας κλέψανε το πρωτάθλημα. Θα γινόταν μήλος με τον Αντρέ, αν ήταν ζωντανή η σύνδεση, θα είχαμε αντιπαράθεση άγρια, να ξέρεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να το ανέχτη. Γι' αυτό και δεν το βάλανε έτσι στον αέρα. Κωστή, θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Προχτές το Σάββατο είχα το μικρό και ήμουν κάτω στο κέντρο Αντιγονιδών συγκεκριμένα. Είδα ένα παλικαράκι που με πλησίασε χωρίς παπούτσια, χωρίς τίποτα και μου λέει: δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω τίποτα. Όποιος μπορεί, μην με αφήνετε να πεθάνω από το κρύο. Έτσι ακριβώς μου είπε. Εγώ λέω συχνάζω εδώ πέρα. Όποιος από τους αγροτές το θυμάται και μπορεί να περνάει από εκεί πέρα. Το παλικαράκι είχε ένα μπουφόν σκισμένο, χωρίς παπούτσια, με παντόφλες. Εγώ μάζεψα κάποια πράγματα που είχα και έχω και θα θέλω να τα πάω σήμερα. Όποιος θυμάται, αν περάσει και το δει, θα το καταλάβει κιόλας, ας του δώσει κάτι ρε παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Όντως, δηλαδή μου είπε: δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω τίποτα. Και ένας άλλος που μου πήγε, είπε: έλα να σε αγοράσω κάτι να φας. Λέει: σήμερα θα χορτάσω, αύριο, αλλά μην μου αφήνετε να πεθάνω το κρύο. Ναι. Μου το είπε, αφού ο μικρός καθόταν και έλεγε: 2018. Γιατί λέει, μας είπε έτσι το παιδί εκείνο. Τραγικό. Έλα, ναι, έτσι λέει. Έγινε Μανώλη, έγινε. Πάρα πολύ. Θα κάνουμε πάλι εμείς. Λοιπόν. Θα κάνουμε. Πάλι θα κάνουμε. Όπως κάναμε. Γεια σου, αδερφέ. Μόνο νίκη, μόνο νίκη. Πάμε τελευταία γραμμή. Τελευταία. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Πέσαμε. Πέσαμε. Καλημέρα στην Άννα. Τη Χούχλια. Βάλαμε στην κλήρωση για θερμές. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο τον Μιλωνά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Παπόρη. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι. Γεια σου, Ασημίνα, το θέατρο του παραλόγου. Χθες από διαιτητές, επόπτες, ποδοσφαιριστές και πανελίστες. Λοιπόν, λέει ο 086. Λοιπόν, δύο εκπομπές σε ρή, προβολή και συνέντευξη ΠΑΟΚ. Αυτά δεν γινόταν σε κανένα άλλο κανάλι, εννοείται. Τα είπαμε, παιδιά. Εννοείται. Ο Γιώργος ο Χρηματόπουλος. Καλημέρα, Κωστή. Μια παρατήρηση μόνο για το Open. Ποτέ δεν είχες τόση προβολή σαν ΠΑΟΚ μέσα στη σφικοφολιά. Ναι, βεβαίως. Το είπαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα συνέντευξη με τον Πέλκα. Αυτή τη φορά με τον Βιερίνια. Τι θέλουμε? Το είπαμε και την άλλη φορά. Δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ TV. Δεν θέλουμε αυτά που κοροϊδεύαμε να τα κάνουμε εμείς. Όμως όχι στο άλλο άκρο να μην υπάρχει μια μόνιμη φωνή ΠΑΟΚ, ένας παλιός. Ένας άνθρωπος με λόγο, με ευχέρεια, με επιχείρημα, ετοιμόλογος. Δεν θα πούμε εμείς ποιος. Έχω δύο-τρεις στο μυαλό μου, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Όπως επίσης έναν παλέμαχο, μόνιμα εκεί, με άποψη, να τον κόψει τον κονέ την ώρα που πάει να πει την κουβέντα. Τον οποίο, μεγάλε, το πήρες μέσα στο γήπεδο. Δεν το πήρες. Να υπάρξει εκεί αντιπαράθεση. Ο Ντέμις δεν πρόκειται να το κάνει. Όπως θα το κάνει και ο Κατσουράνης. Αυτοί είναι αεκποτισμένοι αεξίδες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Απλά επισημαίνω κιόλας. Δεν είμαστε Open, είμαστε ΠΑΟΚ. Ούτε θα πούμε πώς θα γίνει το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δεν είναι δική μας δουλειά. Έτσι. Αυτά. Θα πάμε σε τέλος εκπομπής. Να σας θυμίσω και πάλι. Domino είναι το νέο στέκι. Με γιγαντοοθόνες. Με προτζέκτορα. Με τηλεοράσεις. Με επιτραπέζια. Με PlayStation. Υπέροχο το περιβάλλον. Ψιλοτάβανο. Φωτεινό. Εννοείται με κλιματισμό μέσα. Με πολλά ωραία παιχνίδια. Με πολύ ωραία ατμόσφαιρα για να βλέπουμε εκεί τα μάτς. Μπότσαρι 132. Sports Cafe, Play Cafe, Domino. Θα σας λέω και τις επόμενες μέρες. Να ξέρετε, εκεί έχουμε να δούμε ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα να δούμε. Θυμίζω και πάλι ότι στις 16 Δεκεμβρίου πλησιάζει η μέρα αιμοδοσίας. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί. Συγχωρέστε μου σήμερα την παρένθεση για το σχολείο. Ήθελα να το κάνω. Έχει κάνει πολλά πράγματα το σχολείο για μας. Οφείλουμε εμείς που έχουμε το λόγο, έχουμε μικρόφωνο, εμείς που κάναμε αυτή τη δουλειά, να αναδεικνύουμε. Είναι δουλειές και δουλειές. Έτσι, η δική μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θα πω ότι αν έχετε επιτυχίες σαν σχολεία, αν είστε γονείς, αν θέλετε να αναδείξετε κάτι, τα παζάρια που κάνετε τώρα, εδώ είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει. Εμείς είμαστε που κανονίζουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να αναδείξουμε τις δράσεις σας, είτε είναι αιμοδοσίες, είτε είναι φιλανθρωπικά γκαλά, είτε είναι συλλογή ρούχων, είτε είναι φάρμακα. Εδώ. Υπάρχει. Ο Λίμπερο μας δίνει όλη την ευχέρεια, να επικοινωνήσουμε αυτού του είδους δράσεις. Δεν είμαστε απλά μόνο για να μιλήσουμε για μπάλα ή να βάλουμε τα τραγούδια μας, είμαστε και για αυτά.
Πέρα από την αιμοδοσία, είπα θα κάνουμε και συλλογή ρούχων, όπως μαζέψαμε 3-4 φορές μέχρι τώρα νταλίκες με ρούχα, θα το ξανακάνουμε, να είμαστε εκεί. Επίσης, αυτές τις μέρες κάνουμε πράγματα που δεν χρειάζεται καν να τα ξέρετε, καν να τα επικοινωνήσουμε. Υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας. Μαέστρο μου, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 59 να δώσω την καλοπούλα. 26. Κουράστηκες πουλάκι μου, σε κούρασα, κασκορσέ! Ε, και ένα ακόμα για να δώσω τις θερμές. 40. Να ξεκινήσω ανάποδα από τις θερμές. Λοιπόν, θερμές, Χούχλια Άννα, 6946057. Βάλε με θερμές να το κάνω δώρο στον Αντρούλη μου, ζούμου, σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Άντε, άντε να πάτε εκεί για σουλουμουντρούχουμ. Άννα, με τον Αντρούλη σου. Πάω να δώσω και γαλοπούλα. Τι? Α, πάρτε να βγει και αέρα άμα μπορέσουμε. Άμα τα καταφέρουμε. Πάρτε 6946057. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Να πάμε και για τη γαλοπούλα. Για τη γαλοπούλα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την Άννα. Τι κάνεις? Τέλεια, θα περάσεις με τον Αντρούλη σου στις θερμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Μπράβο, έχεις ξαναπάει, έχεις πάει εκεί, ξέρεις πως είναι? Έχω πάει, βέβαια, ναι, έχω πάει τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα. Έχω ξανακερδίσει. Έχεις ξανακερδίσει, τι θερμές? Σοβαρά μιλάς? Μην θα σε κόψω τώρα, μην μου λες τέτοια. Είχαμε πάει το Πάσχα. Πάρα πολύ ωραία, να είσαι πάντα τυχερή. Τέλεια, περάσαμε καταπληκτικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια, να είσαι πάντα τυχερή, δεν μπορώ να αποκλείσω κάποιον που έχει ξαναπάει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αφού πήγες θα ξαναπάς τώρα, αφού κληρώθηκες, όμορφα και ωραία. Είχε κληρωθεί στο όνομα το δικό μου τότε, τώρα κληρώθηκες στο όνομα του σύζυγου. Άλλο, είχε κερδίσει ο σύζυγος την άλλη φορά, τώρα κληρώθηκες εσύ. Να περάσει τέλεια, να περάσει υπέροχα. Γεια σου Άννα μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά είναι, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιος κληρωθεί το Πάσχα, έτσι καταλαβαίνεις τώρα. Έστειλε μήνυμα, κληρώθηκε, έτσι είναι. Δεν σας αποκλείει να ξανακερδίσετε. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Πάμε να δώσουμε και τη γαλοπούλα. Γαλοπούλα, γαλοπούλα, γαλοπούλα. Μου είπες νούμερο, μου είπες. Λοιπόν. Η γαλοπούλα πηγαίνει στον Παναγιώτη σε 486. Ο Παναγιώτης σε 486 κερδίζει τη γαλοπούλα. Θα μας πάρεις τηλέφωνο εκτός αέρα για να στείλουμε το όνομά σου στο κρεοπωλείο Μιχάλης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα. Ζούμου σου λέμε. Μόνο νίκη. Το βράδυ ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο προσιλωμένος. Ο ΠΑΟΚ ο σοβαρός. Για πλάκα θα πάρει το μάτς και θα τελειώνουμε και με αυτούς. Πάμε παρακάτω. Γεια σας!